Δεν είναι ο Βαγγέλης Ιωάννου, είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος. All About Aris on Air. Ξεκινάμε και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7. Εδώ είμαστε στη συχνότητα του Λίμπερα 107,4 με Χρήστα το Τσαλτίδη επίσης που θα είναι σε λίγο κοντά μας, φαντάζομαι. Δεν τον είδα να κινείται κάπου στα Πέριξ, αλλά επειδή είναι ένας επαγγελματίας γνήσιος, αναμένεται από λεπτό σε λεπτό να εισέλθει και αυτός στο στούντιο προκειμένου να πάμε παρέα μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες με Χρήστο Κιώση στην ρύθμιση του ήχου, 5η σήμερα, 5 του Σεπτέμβρη, στην πρώτη τελευταία μας εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Στην ουσία βέβαια είναι η τελευταία μας εξοικειώση, γιατί αύριο θα λείπουμε και οι δύο. Βεβαίως φίλε, θα είμαστε σε αυτό το εκπληκτικό φιλικό υψηλού ενδιαφέροντος, το οποίο θα δώσει ο Άρης με τον Ολυμπιακό Βόλιο στο γήπεδο του Μακεδονικού. Κωνσταντίνος Τσίπσιος, έχω τσίπμαν εδώ πέρα. Θα είναι εδώ, θα τα πει όλα. Ενδεχομένως και εμένα ακόμα δίπλα, θα δούμε τώρα αν θα καταφέρει να είναι κι αυτός εδώ πέρα. Πολλά πράγματα με τα οποία έχουμε να ασχοληθούμε και στην σημερινή εκπομπή, η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως για σήμερα τουλάχιστον από All About Aris on Air να μετονομαστεί σε Real Madrid on Air. Καθώς βεβαίως, Χριστοκιώση, βεβαίως παίζουμε τις λέξεις και όχι άδικα, διότι οι ειδήσεις που έχουν προκύψει και οι αποκαλύψεις που έχουν προκύψει από το μεσημέρι μέσα από το All About Aris, το οποίο έγραψε πρώτο για την περίπτωση του Φερνάντο Ιέρο, του θρύλου της Real Madrid, ο οποίος αυτή τη στιγμή μαζί με τον Γκούτι, έναν έτερο θρύλος και αυτός της Βασίλισσας βεβαίως, έτσι, της αγαπημένης μας Real Madrid, πολύ σημαντικό. Αυτοί οι δύο αποτελούν και τους δύο στόχους του Άρη για τη θέση του προπονητή εν ώψη της συνέχειας σεζόν. Νωρίς το μεσημέρι ενημερωθήκατε αποκλειστικά μέσα το All About Aris για το όνομα του Φερνάντο Ιέρο, ο οποίος, με τον οποίο μάλιστα ακολούθησε και η επιβεβαίωση από πλευράς ΠΑΕ Άρης και με συνέχεια κιόλας στο ρεπορτάζ, καθώς την ερχόμενη Κυριακή ο Άγγελος Χαριστέας θα ταξιδέψει στην Μαδρίτη προκειμένου να έχει συνάντηση τόσο με τον Φερνάντο Ιέρο όσο και με τον Γκούτι, να κάτσει στο τραπέζι και με τους δύο και να δει αν κάποιος από αυτούς μπορεί να αποτελέσει τον επόμενο προπονητή του Άρη. Συν φυσικά μία ακόμα συνάντηση που ενδεχομένως, δεν είναι σίγουρο αυτό, να γίνει με τον Ραούλ, όχι για τη θέση του προπονητή, για άλλα ζητήματα γενικότερες φύσεις που αφορούν και τη λειτουργία του Άρη. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι ο Χαριστέας με τον Ραούλ ήταν συμπαίχτες στην Σάλκε, άρα γνωρίζονται αρκετά καλά και από τη στιγμή που ο Χαριστέας θα είναι στη Μαδρίτη για το θέμα του προπονητή, ίσως να εκμεταλλευτεί την παρουσία του στην ισπανική πρωτεύουσα και να συναντηθεί και με ένα παλιό του φίλο, με ένα παλιό του συμπαίχτη από τα χρόνια του στην Γερμανία. Άρα λοιπόν, αντιλαμβάνεστε όλοι αυτό το οποίο λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες εδώ με τον Χρύσανθο, ότι δεν θα υπάρξει βιασύνη από πλευράς ΠΑΕ όσον αφορά το θέμα του προπονητή. Άρα δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε και εμείς και εσείς, γιατί ακούω και ορισμένες απόψεις ότι ο προπονητής έπρεπε να έχει κλείσει άμεσα, μετά από 2 μέρες αφού έφυγε ο Παντελίδης. Θα ήταν λάθος για τον Άρη να πάει σε μια βεβαιασμένη επιλογή που μπορεί να έβγαινε και λάθος. Θέλει αυτή τη στιγμή και από τη στιγμή που είμαστε ακόμα στο ξεκίνημα της σεζόν να κάνει την καλύτερη δυνατή επιλογή, να περιορίσει το περιθώριο του λάθους, να αποφύγει το ρίσκο και να γνωρίζουν οι άνθρωποι της ομάδας ότι θα φέρουν στη Θεσσαλονίκη έναν άνθρωπο ο οποίος θα είναι αυτό το οποίο χρειάζεται τη δεδομένη χρονική στιγμή ο Άρης. Ναι, μένει στο ξεκίνημα της σεζόν, αλλά έχοντας χάσει ήδη 5 βαθμούς από το πουθενά, τους οποίους πέταξε στα σκουπίδια και καλείται άμεσα να καλύψει το χαμένο έδαφος. Δεν μπορούμε να πούμε ακόμα με σιγουριά αν ο νέος προπονητής, όποιος και αν είναι αυτός, μπορεί να μην είναι και κάποιος από αυτούς τους δύο. Και αυτό πρέπει να το σημειώσουμε, έτσι. Ότι μπορεί να μην καταλήξει κάπου ο Χαριστέας ούτε με τον Ιέρο ούτε με τον Γκούτι και ο Άρης να πάει στις άλλες εναλλακτικές που έχει για την θέση του προπονητή. Άρα παραμένει ανοιχτό και το σενάριο, το ενδεχόμενο, να χρησιμοποιήσω έτσι μια λέξη που ταιριάζει περισσότερο, η ομάδα στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό να κατέβει υπό τις οδηγίες του Τόλι Τερζή, ο οποίος εσύ ήδη προετοιμάζει τους παίχτες για το συγκεκριμένο παιχνίδι, για τον ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής. Θα τσεκάρει λίγο και την κατάσταση της ομάδας στο αυριανό φιλικό με τον Ολυμπιακό Βόλου και όλη αυτή η κατάσταση δίνει και μια σχετική άνεση χρόνου στους ανθρώπους του Άρη να πάρουν κάποιες μέρες παραπάνω ενδεχομένως για να κάνουν την τελική τους επιλογή στο θέμα του προπονητή. Το θέμα του προπονητή φυσικά
θα το επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό και η έλευση του Θόδωρου Καρυπίδη στην Θεσσαλονίκη εν ώψη της ΔΕΘ, 84η Χριστό μου. Πρέπει να είναι 84η ΔΕΘ, μάλιστα. Για μένα σταθερά πάντα διάφοροι, αλλά οκ. Η ΔΕΘ λοιπόν, η οποία ξεκινάει, ο Άρης ως γνωστόν θα έχει περίπτερο στην ΔΕΘ και μάλιστα το πρωί του Σαββάτου αντιπροσωπεία παιχτών θα βρεθεί στο περίπτερο της ΠΑΕ στην ΔΕΘ για να μοιράσει αυτόγραφα, να βγει φωτογραφίες με τα μικρά παιδιά. Θα είναι φυσικά και ο Θόδωρος Καρυπίδης και η αδελφή του Ειρήνη Καρυπίδου, οι οποίοι λίγο αργότερα θα παραμείνουν στην ΔΕΘ, αλλά θα πάνε σε ένα περίπτερο λίγο πιο δίπλα, στο περίπτερο το οποίο... Για δώσω λίγο το χάλι, Χριστό. Συνεχίζω. Κάποιοι ξέρουν ότι έχουν κουμπί αυτή την ώρα. Το περίπτερο, λοιπόν, για να συνεχίσω, θα βρεθούν λίγο αργότερα στο περίπτερο, στα εγκαίνια του περιπτέρου της Don Juan Pavilion, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι Κινέζοι συνεργάτες του Θόδωρου Καρυπίδη, οι οποίοι θα βρεθούν και αυτοί στην Θεσσαλονίκη. Έτσι, η παρουσία του Καρυπίδη στην πόλη αυτές τις ημέρες θα συνδυαστεί και με τον Άρη, το θέμα του προπονητή δηλαδή, αλλά και με τις άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με τους Κινέζους, οι οποίοι θα έχουν και το δικό τους περίπτερο εδώ πέρα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, στο οποίο μάλιστα επιμελήθηκε, αν δεν κάνω λάθος, ο Βαγγέλης ο Παζαρτζίδης, ο υπεύθυνος των εγκαταστάσεων της ΠΑΗ, η εταιρεία του συγκεκριμένα. Και θα το δούμε και αυτό, Χρήστο, και όσα στιγμή που θα βρεθούμε στην ΔΕΘ το Σάββατο, με μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή, αυτό σημαίνει, προϋποθέτει, φίλε, πρωινό ξύπνημα το Σάββατο. Να κατέβει στο κέντρο που θα γίνεται χαμός, θα είναι και ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, βεβαίως. Θα πρέπει λοιπόν όσοι πάτε στην έκθεση, και καλό θα είναι ωραίο το event που οργανώνει η ΠΑΕ το πρωί του Σαββάτου με τους παίχτες που θα βρεθούν εκεί πέρα, να πάτε λίγο πιο νωρίς, να παρκάρετε και με την άνεσή σας, να πάρετε και τα παιδάκια σας, τις συντρόφους σας, τις συζύγους σας, όποιον θέλετε εσείς, είτε και μόνοι σας, ο καθένας, όπως τον βολεύει. Και να βρεθείτε στο περίπτερο της ΠΑΕ στην ΔΕΘ. Ελπίζω, Χρήστο, κι όσοι, αν το επισκεφθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που είναι και αρκετά πιθανό, να μην έχει ομάδα ανάλογη συνέχεια με την περσινή. Γιατί όταν είχε έρθει, με κάνεις τέτοιο τώρα, γιατί είχε έρθει πέρυσι και μας πήγε τάπα μετά στο πρωτάθλημα. Εντάξει. Ελπίζω φέτος, αν έρθει, να φέρει ο Πρωθυπουργός μας, να φέρει μια άλλη αύρα στην ομάδα. Έχει κρατήσει και την φανέλα, τι. Έχεις δίκιο και το είχα ξεχάσει. Τις μέρες που ο Άρης ήταν στην Κύπρο για το μάτς με την ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ, την ίδια μέρα, Δευτέρα, είχε πάει ο Άρης. Δευτέρα είχε πάει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης για διήμερη επίσκεψη στη Λευκωσία. Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει και τίποτα, ρε φίλε, όμως. Ναι, αλλά είδες, με τα χίλια ζόρια περάσαμε, ρε Χρήστο. Κάθε καλά τώρα. Εντάξει. Άρα είναι γουρλής με τον Άρη πλέον. Ωραία, άρα να έρθει, να του δώσουμε να κρατήσει μια φανέλα. Εντάξει. Και αν είναι να φέρει γούρα, φέρει γούρι. Τουλάχιστον αυτός δεν εύχεται, ρε φίλε, να πάρουν οι ομάδες το πρωτάθλημα. Σε περίπτωση όποιες ομάδες και αν πηγαίνει, σας εύχομαι να πάρει το πρωτάθλημα. Λέει μια καλή επιτυχία. Άλλοι εύχονται σαν περίπτερα άλλων ομάδων, Χριστοκιώση, να πάρει η ομάδα εκείνο το πρωτάθλημα. Έτσι, άλλοι κάνανε ευχές. Αλλά μάλλον θα φταίγανε και οι πολύ καλές σχέσεις που διατηρούσαν με τις συγκεκριμένες ομάδες. Χριστοκιώση, φίλες και φίλοι, ακροάτες εδώ πέρα του Λίμπερο. Την ώρα βέβαια που έχουμε όλες αυτές τις εξελίξεις και το θέμα του προπονητή βρίσκεται σε πρώτο πλάνο, υπάρχει και μια ομάδα η οποία προετοιμάζεται για την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Αύριο έχουμε και το φιλικό στο γήπεδο του Μακεδονικού με τον Ολυμπιακό Βόλο. Επαναλαμβάνω, υπάρχει γενική είσοδος 5 ευρώ. Μάτς το οποίο θα μεταδοθεί και τηλεοπτικά από την Νόβα βέβαια. Θα είμαστε εκεί και εμείς. Θα ακούσετε ζωντανά την εξέλιξη του αγώνα μέσα από τον Λίμπερο και φυσικά ζωντανά μέσα από το All About Aris. Σε ένα μάτς που περιμένουμε να δούμε Αμπούμπα, τον 29χρονο Γάλλο ανασταλτικό μέσο στο ανεπίσημο ντεμπούτο του με τον Άρη. Θέλει λίγο χρόνο ο συγκεκριμένος παραπάνω και θα μιλήσουμε συνέχεια και για αυτόν. Να δούμε και άλλους ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή. Το Μαντσίνι, τον Ψιλο, τον είδαμε 45-50 λεπτά με τον Ούπου Σουβόλου. Δεν συνδυάστηκε τον ντεμπούτο του με καλό αποτέλεσμα. Να δούμε και ο Γκάμα σε τι κατάσταση είναι και αν προλαβαίνει και αν έχει ρεαλιστικές ελπίδες να προλάβει ενδεχομένως να παίξει ως βασικός κόντρα στον Παναθηναϊκό. Και φυσικά έστω και σε ένα φιλικό παιχνίδι να δούμε γενικότερα την κατάσταση της ομάδας
μετά από την αλλαγή του προπονητή και μετά από την ήττα στον Βόλο, με τους διεθνείς βέβαια να απουσιάζουν. Ο Ρόουζ έχασε χθες από τη Μοζαμβίκη 1-0. Σήμερα 7 η ώρα παίζει ο Έμαν με την Άντερ 21 της Αυστρίας και το βραδάκι παίζει ο Κόρχουτ με την Ουγγαρία και φυσικά ο Ιωάννης Φετφατζίδης, αφού η Ελλάδα φιλοξενείται 10 παρατέταρτο από τη Φιλανδία στο εξωτικό Τάμπερε. Και μιας που αναφέραμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης νωρίτερα, λόγω της παρουσίας του περιπτέρου της ΠΑΕ Άρης στην ΔΕΘ από το ερχόμενο Σάββατο, αυτές τις μέρες η πόλη μας θα γίνει πιο φωτεινή, διότι έρχεται η Elp Edison και θα τη φωτίσει ακόμα περισσότερο με το Elp Edison Mobile Energy Shop. Από τις 7 μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στην ΔΕΘ στις ώρες της έκθεσης για να γνωρίσουμε από κοντά την Elp Edison και να μάθουμε για το πώς θα καλύψουμε κάθε μας ανάγκη σε ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο, παρακαλώ, απολαμβάνοντας χαμηλότερες τιμές. Αρμόδιος ρυθμιστής ΠΑΕ. Και θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, Χρήστο Κιώση, και ελπίζω ότι θα επιστρέψουμε και με Χρήστο Τσαλτίδη στο στούντιο εδώ πέρα. Λίμπερο 107,4. Επιστρέφουμε All About Aris On Air. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 7. Χρήσανθο Τσαλτίδης και Νίκος Παδόπουλος στα μικρόφωνα με τον Χρήστο Κιώση στην ρύθμιση του ήχου. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή για την ώρα. Μετά τις 6 θα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές. Στην τελευταία μας για αυτή την εβδομάδα. Αύριο θα λείπουμε. Είναι και αυτό με πραγματικότητα. Οπα, οπα. Έχουν διευθετηθεί όλα αυτό τώρα. Αυτό γιατί ήταν, φίλε? Όταν ανεβάσει εμένα. Ποιον, πώς γίνεται αυτό? Φώναξε τον κύριο Σάκη και δείξε το. Θα έρθει σαν αστραπή, θα έχει χώρα γιορτή. Μάλιστα. Ναι. Τι θες? Τι είναι, θέλω? Τι θέλω? Χαριστέα Ραούλ, φίλε. Δύο εμβληματικοί σκόρερ. Αλήθεια είναι αυτό? Ναι. Και συμπαίκτης Σάλκη. Πριν αρκετά χρόνια, η συγκεκριμένη. Α, σωστό. Αλλά πού ξέρει τώρα ο Χαριστέας, μωρέ, τώρα, μωρέ. Ναι. Πού ξέρει ο Χαριστέας τώρα, μωρέ, τώρα, μωρέ. Δεν θυμάμαι αν ήταν. Ποιος Χαριστέας τώρα, μωρέ, τώρα. Στην ομάδα που έχει πάρει και το κύπελο, νομίζω ήταν. Έχει σηκώνει πάντως κύπελο ο Χαριστέας. Με την Σάλκη έχει Σάκη. Πάρει. Με την Σάλκη έχει πάρει. Λοιπόν, εδώ πώς τον βλέπεις, το φίλο μου τον Γιώργο. Καλώς. Ο Γιώργος, ναι, τον κύριο Αρβανίτη. Για ξεφωνήστε τώρα ξανά εσείς που ξεφωνήσατε. Τι θες να πεις, δηλαδή? Όχι, είδα μια κίνηση τις τελευταίες ημέρες ξαφνικά από κάποιους σε σχέση με την υποψηφιότητα Αρβανίτη για τον Ερασιτέχνη Άρη. Καταρχήν να πω ότι υπήρξαν 673 σχόλια κάτω από το σχετικό post του All About Aris από απλούς φίλους της ομάδας που αποθεώνουν για τη συγκεκριμένη επιλογή και κατάσταση. Okay. Τις τελευταίες 2-3 μέρες έχει υποπέσει στην αντίληψή μου μια περίεργη, κάτι περίεργα ψιθυρίσματα από διάφορους που στο παρελθόν, παράγοντες έτσι, όχι δημοσιογράφους και, ναι, και μέσα κτλ. Και από διάφορους παράγοντες που στο παρελθόν είχαν συνδέσει το όνομά τους με καταστάσεις ψιλοπερίεργες. Ναι. Λάμπρο μου. Νίκο μου. Και γενικότερα. Δεν σε καταλαβαίνω, κύριε Τσαλτίδη. Ναι. Και γενικότερα είδα κάποια πραγματάκια. Σήμερα και ότι ναι, δεν θα ασχοληθεί ο Αρβανίτης και διάφορα τέτοια. Πήγαν να διαψεύσουν και το θέμα δηλαδή του All About Aris. Το οποίο για να γράψει ότι ο Αρβανίτης πάει για τον Ερασιτέχνη και μάλιστα με τις ευλογίες, θέλετε να το πείτε. Με τη στήριξη, θέλετε να το πείτε. Όπως θέλετε, πείτε το του Θόδωρου Καρυπίδη. Δεν θα το γράφαμε αν δεν του διασταυρώναμε 100%. Και σήμερα υπάρχει η φωτογραφία εδώ του φίλου μου του Γιώργου με τον Λευτέρη τον Αρβανίτη, με λεζάντα, όλοι μαζί για έναν δυνατό αλφα-σίγμα Άρης. Μάλιστα. Που στέλνει τα μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση. Όπως βεβαίως και το θέμα του Ιέρο που αποκαλύψαμε στο Λαμπάουτ Άρης και στον Λίμπερο, επιβεβαιώθηκε λίγη ώρα αργότερα από την ΠΑΕ Άρης. Με το ταξίδι που κάνει ο Άγγελος Χαριστέας. Βέβαια τον Γκούτι χθες δεν τον δίναμε ως πιθανό, αλλά υπάρχει το θέμα και πρέπει να το πούμε. Όχι επειδή είπαμε χθες δεν υπάρχει, ό,τι λέγαμε εμείς είναι σωστό. Ο Ιέρο λοιπόν και ο Γκούτι είναι οι δύο πιθανότεροι να αναλάβουν. Σε κάθε περίπτωση είναι πραγματικά ονόματα, γιατί πάρα πολύ απλά
έχει συνάντηση μαζί τους ο Άγγελος Χαριστέας την Κυριακή. Και η προσωπικότητα του Άγγελου Χαριστέα και το μέγεθος του Άγγελου Χαριστέα και η δυνατότητα του Άγγελου Χαριστέα με ένα τηλεφώνημα να μιλάει με τον κύριο ο οποίος ήταν στον πάγκο της Εθνικής Ισπανίας. Τελευταία του ομάδα πέρυσι. Στον πάγκο της Εθνικής Ισπανίας. Δεν ξέρω από πού ήταν προπονητής. Είχε αναλάβει... Φίλε, για μια μέρα ναι. Να τον εσεβάλλω, να σε βάλω είμαι η Ομοσπονδία της Ισπανίας και σε βάζω προπονητή. Ήταν μια απόφαση εξπρές τότε, γιατί για όσους δεν θυμάστε, η Ισπανία θα πήγαινε στο Μουντιάλ με τον Χουλιέν Λοπετέγκη, ο οποίος πριν ξεκινήσει να υποχρεώσει το παγκόσμιο κύπελο, είχε υπογράψει με την Ρεάλ. Ήρθε σε κόντρα με την Ισπανική Ομοσπονδία, τον απομάκρυνε τον πάγκο της ομάδας λίγο πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ, λίγες μέρες κιόλας. Και εμπιστεύθηκε την ομάδα στον Φερνάντο Ιέρο, τον οποίο γνωρίζουν στην Ομοσπονδία της Ισπανίας αρκετά καλά, καθώς έχει τελέσει τεχνικός διευθυντής της Εθνικής Ομάδας της Ισπανίας δύο φορές μάλιστα στο παρελθόν, και τη μία ήταν το 2010 που είχε κατακτήσει το παγκόσμιο η Ισπανία. Γιατί λοιπόν Ιέρο ή Γκούτι, όχι γιατί το λέω εγώ. Ο Γκούτι πέρυσι βοηθός του Μπεσίκτας. Ναι, γιατί. Εγώ θεωρώ, γιατί όλοι λένε, τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ο νέος προπονητής του Άρη. Φυσικά το τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ο νέος προπονητής του Άρη πλέον, επειδή έχουμε ονόματα, γι' αυτό μιλάμε. Έτσι, και περιγράφουμε. Και δεν λέμε αόριστα. Το ένα χαρακτηριστικό είναι αυτό που το έχει πει 15 φορές ο Νίκος μέχρι τώρα. Είναι πόσες φορές λέει για το Φετφατζίδη, για ότι πρέπει να παίζει στα άκρα. Άλλες τόσες έχει πει ότι πρέπει ο προπονητής αυτός να είναι νέος, φιλόδοξος και με όρεξη για δουλειά. Θα μου πει, σιγά, ανακάλυψε την Αμερική. Δεν ανακάλυψε την Αμερική. Αλλά επιβεβαιώνεται ένα στοιχείο που μας έδινε ο Νίκος τις προηγούμενες μέρες από τις κινήσεις των ανθρώπων του Άρη και αποκλείεται κάτι άλλο. Ποιο είναι το κάτι άλλο που αποκλείεται? Έμπειρος με πολλές παραστάσεις και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Γιατί δεν γίνεται να είναι και τα δύο. Δεν γίνεται να είναι νέος με μεγάλη όρεξη για δουλειά 40 με 45 και ταυτόχρονα πολύ έμπειρος και με μεγάλες παραστάσεις εκτός αν κάνει κανένα 2-3 εκατομμύρια. Ηλικιακά ο Ιέρο ξεφεύγει λίγο, αλλά εντάξει δεν είναι πόσο πολύ. Είναι? 51. Αλλά... Πόσο είναι ο Ιέρο, ρε φίλε? 51 χρονών. Μεγάλος είναι να φύγει. Αλλά... Το 40 με 45 πάει για τον άλλο φίλο. Για τον κύριο Γκούτι. Με πολλές παραστάσεις. Με τον κύριο Γκούτι. Πρέπει να ακούσουμε τον κύριο Γκούτι. Με πολλές παραστάσεις. Ναι. Τι εννοούμε παραστάσεις? Δεν έχει πολλές παραστάσεις. Δεν έχει πολλές συνεργασίες. Θα μου πει κάποιος, είναι άλλο να είσαι παίκτης, άλλο να είσαι προπονητής. Οι εμπειρίες λοιπόν σε αυτό το επίπεδο ως παίκτη δεν είναι αρκετές για να αποτελέσουν εφόδιο για να δουλέψεις ως προπονητής στην Ελλάδα. Όταν η Εθνική Ισπανία σε επιλέγει, προφανώς και δεν είσαι καλός για τον Άρη. Σχετικά είναι όλα. Όλα είναι σχετικά. Και η επιλογή του Ιέρα από την Εθνική Ισπανίας μπορεί να είναι λίγο μεγαλύτερος σε σχέση με το target group το οποίο είχε θέσει ο Άρης ηλικιακά. Αλλά δεν είναι μεγάλο. Δεν είσαι μεγάλος. Αλλά η Εθνική Ισπανίας δεν μεν έκανε μια βιαστική επιλογή τότε, γιατί ήταν και λίγες μέρες πριν το Μουντιάλ. Αλλά η Εθνική Ισπανίας είναι σταθερά μια ομάδα η οποία ακολουθεί το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Άρα δεν θα επέλεγε ένα προπονητή παλαιάς κοπής. Θα πήγαινε σε κάτι σύγχρονο. Αυτό το οποίο είχε διαθέσιμο εκεί στιγμή ήταν ο Ιέρο. Αλλά φανερώνει ότι και ο Ιέρο είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προπονητικά, εντάξει, γιατί σαν παίκτης ήταν σε ένα ποδόσφαιρο μιας άλλης εποχής τότε. Προπονητικά όμως είναι, ρε παιδί μου, αρκετά μπολιασμένος στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Κοίταξε. Με 4-3-3 βέβαια το αγαπημένο του σύστημα. Ο Ερέρα, okay. Ο Ερέρα ήρθε και σημείο αναφοράς του ήταν βοηθός στη Λίβερπουλ. Έτσι. Ο Ιέρο λοιπόν ήταν βοηθός στη Ρεάλ του Αντσελότη. Επί δύο χρόνια. Ήταν, ναι, ακούγεσαι. Ήταν επί δύο χρόνια, ήταν αθλητικός διευθυντής στη Μάλαγα, ανέλαβε προπονητή στην Οβιέδο, ήταν στην Εθνική Ισπανίας. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Εγώ αυτό που πιστεύω ότι χρειάζεται ο Άρης αυτή τη στιγμή, με απόλυτο σεβασμό και στον Σάββατο Παντελίδη και στον κύριο Ερέρα και σε οποιονδήποτε άλλον έχει βρεθεί στην ομάδα, αλλά μου το έχει δείξει η ιστορία αυτό, είναι ότι ο Άρης όταν έχει αυτού του είδους τους ποδοσφαιριστές, τους Λάτιν, τους Ισπανόφωνους, τους λίγο φανταζί, τους Αργεντίνους, αυτού τους είδους τους παίκτες, όπως είχε και πριν κάποια χρόνια τους Κόκκι, Νέτο κτλ.,
αυτό που πρώτιστα χρειάζεται είναι στον πάγκο μια προσωπικότητα που να το σέβονται. Και αυτό το οποίο χρειάζεται ο Άρης, πέραν τις προσωπικότητες οποίες... Κολλήσανε λίγο... Πολύ... Κολλήσανε λίγο τα κορίτσια όσο μιλούσα, δεν ξέρω γιατί. Πολύ σωστά. Είναι... είναι το εξής, ότι ο Άρης και εσύ το ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα αυτό αποδεδειγμένα, ότι με Έλληνα προπονητή έχει να δει πάρα πολλά χρόνια μια καλή πορεία. Εντάξει. Και κάτι καλό και αξιόλογο. Το αφήνω το Έλληνα στην άκρη και κρατάω το σεβασμό. Και σεβασμός, σίγουρα. Ναι, εντάξει. Και ότι ο Άρης ό,τι καλό έχει καταφέρει τα προηγούμενα 10-15 χρόνια, το έχει κάνει με ένα ξένο προπονητή στον πάγκο του. Και πρόσεξε με λίγο. Όταν εξελίσσεις το ρόστερ σου, γιατί ο Άρης εξέλιξε σημαντικά το ρόστερ το φετινό καλοκαίρι, πρέπει να εξελίξεις και τον πάγκο σου. Θα πω λοιπόν το εξής. Ότι για μένα είναι πιο σημαντικό με αυτούς τους παίκτες που έχω τώρα, με αυτούς τους χαρακτήρες που έχω τώρα, να ξέρουν ότι δεν μπορούν να πούνε «Έλα μωρέ τώρα, ποιος είναι αυτός στον πάγκο μωρέ». Και δεν λέω ότι το κάνανε, αλλά ξεκάθαρα σε κάποιες περιπτώσεις κάποιοι ποδοσφαιριστές ένιωθαν ότι είναι πάνω από τον προπονητή. Αυτή τη στιγμή ποιος είναι ο πιο... ο πρωτοκλασάτο σου, το η φίρμα κτλ. Στα αποδυτηρία. Ο πρώτο, ποιο είναι, το πιο μεγάλο σου όνομα. Ο Ιντέγε. Υπάρχει περίπτωση ο Ιντέγε να γυρίσει και να πει: Έλα μωρέ, ποιο είναι αρρώδη μωρέ τώρα. Έλα μωρέ, μωρεοδιά τώρα, που ξέρει. Υπάρχει περίπτωση. Και θα σα το θέσω και θα θέσω και μια άλλη παράμετρο. Υπάρχει περίπτωση. Όχι. Λέω λοιπόν και θα θέσει μετά ναι. τι παραμέτρου σου ναι. ότι το πιο σημαντικό για μένα είναι πρώτα αυτό να εκπέμπει σεβασμό σε αυτού του καλού ποδοσφαιριστέ. Που δεν θα περπατάνε στο γήπεδο όπως περπατούσαν στο Βόλο. Που θα τους πετάξει έξω στο πέμπτο λεπτό και δεν θα τολμήσουν να γυρίσουν να πούνε τίποτα. Που δεν θα αφισβητούν την καθημερινότητα του προπονητή ή του αθλητικού διευθυντή. Γιατί και ο Χαριστέας είναι ένα τεράστιο όνομα. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο Ισπανός ή ο Αργεντίνος μπορεί να τον αφισβητήσει. Άσχετα αν ξέρει ότι είναι ένας πρωταθλητής Ευρώπης. Με τεράστια καριέρα. Ναι. Ποιος δηλαδή, πλην του Ιντέγε, αυτή τη στιγμή θα πάει να πήξει στον Χαριστέα, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Κανένας δεν μπορεί. Ποιος. Έχει παίξει κανένας στον Άγιαξ, στη Σάλκη όταν έπαιρνε κύπελα ή στη Βέρντε Βρέμεν όταν έπαιρνε πρωταθλήματα. Κανείς δεν μπορεί να το πει. Έχει πάρει κανένας από όλους όσους έχουμε, με όλο το σεβασμό, πρωτάθλημα Ευρώπης. Κανένας. Πρωτάθλημα Γερμανίας. Ευρώπης, ρε φίλε. Άσε τους Ευρώπη. Το ξέρουμε όλοι. Πάμε παρακάτω. Κανένας από όλους ναι. αυτούς δεν μπορεί να τον αφισβητήσει. Αλλά σου λέει επειδή είναι Έλληνα. Σκέφτεσαι να υπήρχε αντίστοιχος Ισπανός πρωταθλητής Ευρώπης. Α, ξέχασα. Ο Ιέρο είναι. Πήρε κάτι πρωταθληματάκια με τη Ρεάλ. Και πρόσεξε. Κάτι έχει πάρει κάτι τέτοιο. Πώς έχει. 439 συμμετοχές με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Να διευκρινίσουμε κάτι, γιατί τον παρουσιάζουμε κι εμείς λίγο σαν έχει έρθει ήδη. Μπορεί να μην έρθει κανένας από τους δύο. Εγώ λέω. Ότι ο ένας από τους δύο θα έρθει. Εντάξει, θα δούμε το αποτέλεσμα του ραντεβού που θα κάνει ο Χαρισέας στη Μαδρίτη. Το ότι πάει για το ραντεβού πλέον για να μην έρθουν. Δείχνει κάτι. Να κρατήσω μια καλά ναι. που κάνει και φυλά στον ποπό μας. Έτσι. Η μόνη περίπτωση να μην έρθουν, σωστά. Η μόνη περίπτωση να μην έρθουν είναι να προκύψει κάτι άλλο. Κάτι άλλο για αυτούς. Καλύτερο από τον Άρη. Ναι. Γιατί και οι δύο είναι ψημένοι. Εδώ λοιπόν σας λέω ότι ο Ιέρο δεν έχει τελειώσει το θέμα της Εθνικής Ισπανίας. Υπάρχει περίπτωση. Και υπάρχει περίπτωση σήμερα, ευτυχώς, δύο-τρεις μπουφοέξυπνοι που προσπαθούν και λένε ποιος είναι Ιέρο τώρα, να τον δουν μετά στην Εθνική Ισπανίας. Αλλά πού ξέρουν τώρα και στην Εθνική Ισπανίας να επιλέγουν προπονητές. Λέω λοιπόν ότι για μένα η όποια εντός εισαγωγικών απειρία του έχω δουλέψει 15 χρόνια σε ομάδα υπερκαλύπτεται από το μεγάλο για μένα πρόβλημα νοοτροπίας στον Άρη όποτε έχω Λάτιν. Το έγραψα στο τελευταίο μου blog ότι δεν είναι η προπονητική αξία του Παντελίδη που τον οδήγησε στο να λέει απέτυχα να περάσω αυτά που ήθελα. Είναι ότι κάποιοι τον γράφανε. Όχι γιατί δεν ήταν καλός προπονητής. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό το σεβασμός που το είχε ο Έκτορ Ραούλ Κούπερ και μπορεί να γκρινιάζανε τότε κάποιοι Ισπανόφωνοι παίκτες, αλλά μπροστά του ήταν τσούτα. Σούζα δηλαδή.
Σμυρναίκο είναι το Τσούτα. Βάλει λίγο translation ναι. από κάτω. Ναι. Προσοχή δηλαδή καθόντουσαν. Ναι. Και όποτε μιλούσαν, και τώρα έχω διαβάσει, αφού έφυγε ο Κούπερ, καμιά δεκαριά συνεντεύξεις. Μπροστά μου παίκτες τον ξεφωνίζανε και μιλάνε μετά από. Και ποιος ήταν ο καλύτερος προπονητής που είχες? Ο Έκτορ Ραούλ Κούπερ. Αυτό λοιπόν το έχουν αυτοί οι δύο κύριοι. Είναι τεράστιες προσωπικότητες. Πέρα από τα πολλαπλά ωφέλη για τον Άρη σε επίπεδο αναγνωρισιμότητας και διαφήμισης του συλλόγου. Γιατί το Γενάρη είναι άλλο να σηκώσει το τηλέφωνο ο Ιέρο, είναι άλλο να σηκώσει το τηλέφωνο ο Χαριστίας και να πει για θέλουμε να έρθει από την Ισπανία ο πέμπτος χαφ της Μπαρτσελώνα. Κατευθείαν θα μιλήσει με τον Χάρη Μπαρτσελόνα. Ναι, πέρα από αυτό, φίλο σου λέω. Και θα πει άλλος... Εγώ σου λέω δεν έχει μιλήσει. Και άλλο θα πει ότι μπορεί να παίξει κατά τον Ιέρο. Παίρνω λοιπόν στην Ολλανδία. Ναι. Και θέλω τον τρίτο χαφ του Άγιαξ. Ναι, για να πω. Of course, τα Ολλανδικά αυτά. Ευχαριστώ. Προπονητή ποιο είναι στην ομάδα σα? Ο Φερνάντο Ιέρο. Ο Ιέρο. Ποιο? Άσε που θα μάθουν και οι στόπερ μας, έτσι. Αυτό που θέλει να κάνει ο Χαριστέας μεταξύ άλλων, με αυτές τις δύο επιλογές που έχει ως βασικές, είναι μεταξύ άλλων, επαναλαμβάνω, να κάνει τον Άρη και έναν. Να μετατρέψει τον Άρη σε πόλο έλξης για ποδοσφαιριστές. Ξένους κυρίως. Για τον Έλληνα, εκεί είναι και άλλες παραμετρικές. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στο κριτήριο του Άγγελου. Ναι. Αυτά είναι κάποια πράγματα και κάποια συμπεράσματα που βγάζουμε με βάση τα ονόματα και με βάση και το ρεπορτάζ. Αλλά το σημαντικότερο για μένα και γι' αυτό το υποστηρίζω είναι ότι οι επιλογές αυτές έχουν. Πραγματοποιηθεί από έναν άνθρωπο του ποδοσφαίρου, είναι άνθρωποι του ποδοσφαίρου, ξέρει για ποιο λόγο πάει να πάρει αυτούς τους προπονητές, έχει μελετήσει το τι θέλει να κάνει με αυτούς τους προπονητές, δεν στέκεται μόνο στις εντυπώσεις, αντιθέτως τις χρησιμοποιεί μεν, αλλά ως κομμάτι της επιλογής του, όχι ως απόλυτο παράγοντα της επιλογής του. Να. Και από τη στιγμή που θεωρεί ο Άγγελος ο Χαριστέας ότι αυτοί οι δύο προπονητές μπορούν να δώσουν με τη λογική που σας περιέγραψα λίγο πριν. Σήκω στο ρε φιλόλ, τσίκι, 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 τσίκι. Μήνυμα είναι, μήνυμα. Με μήνυμα ακούγεται όμως, συνέχεια στο. Να βγάλω τη δόνηση. Ναι, βγάλτε να. Λοιπόν, από τη στιγμή που θεωρεί ότι ιεραρχικά αυτό που σας περιέγραψα πολύ απλά και λιτά, ο σεβασμός στην άκρη του πάγκου, το γεγονός ότι θα πάρει παραπάνω από τους ποδοσφαιριστές, είναι το σημαντικότερο. Είμαι δίπλα του. Το αν θα πετύχει ή όχι, θα φανεί στην πράξη. Και θα κρίνεται καθημερινά. Και θα κρίνεται και αυστηρά. Αλλά όταν εντός του Άρεως εκλείπει η εσωστρέφεια και αγκαλιάζεται μία επιλογή, είναι πολλές παραπάνω οι πιθανότητες επιτυχίας. Αυτό δεν έγινε με τον Παντελίδη ποτέ. Όταν έγινε μετά από ένα διάστημα, είδατε ότι η ομάδα πήγε πολύ καλύτερα. Όταν δεν υπήρχε η γκρίνια και η μύρλα. Επανήλθε βέβαια πολύ γρήγορα η γκρίνια και η μύρλα. Η προσωπικότητα όμως βοηθάει γενικότερα ένα τόσο δύσκολο σύλλογο όπως ο Άρης. Εγώ εύχομαι πραγματικά. Ένας τους δύο να έρθει. Ναι, το είπα και στο Ζαγόρα πριν, στην εκπομπή του κύριου Διευθυντή, που μιλήσαμε για περίπου ένα 20 λεπτό. Ότι αν με ρωτούσες θα έλεγα Ιέρο. Μου βγάζει κάτι πιο σοβαρό, πιο... Δεν ξέρω, κάτι πιο... Καλά να σου πω κάτι, δεν είναι μόνο τι σου βγάζει. Ο άλλος όμως, φίλε, έχει μια περίεργη τρέλα που δεν ξέρω. Θες να σου πω όμως κάτι. Με εξιτάρει. Το η εμφάνιση και το τι σου βγάζει σαν προσωπικότητα, σαν πρόσωπο κτλ. Εντάξει, είναι ωραία, ναι. Αλλά αυτά τα οποία σίγουρα θα κοιτάξει ο Χαριστέας, επειδή χθεσινός το ποδόσφαιρο δεν είναι. Εντάξει. Και έχει μπόλικες εμπειρίες, δόξα τω Θεώ, είναι. Πέρα από αυτό που λες εσύ, πώς δουλεύει στην καθημερινότητα ο Ιέρο, πώς δουλεύει στην καθημερινότητα τον Κούτη. Γιατί δεν είναι μόνο τα 90 λεπτά που βλέπουμε κάθε Σαββατοκύριακο στο γήπεδο, είναι και, και όλη η υπόλοιπη εβδομάδα. Για να δει ποιος είναι αυτός που ταιριάζει περισσότερο σε αυτό που θέλει ο Χαριστέας για την ομάδα. Και αυτό που ήθελα να συμπληρώσω σχετικά με την προσωπικότητα που έλεγες πριν, είναι το εξής. Ο Ιντέγε και ο Χι Ιντέγε, πάντα πρέπει να υπάρχει για τους παίχτες ένας αυτονόητος σεβασμός προς τον προπονητή. Το θέμα όμως είναι αυτό το οποίο κερδίζεις με προσωπικότητες όπως αυτοί οι δύο. Ο Στάθης μου λέει. Είναι ο παραπάνω σεβασμός. Ο Ζιντάν λέει που είχε δουλέψει πριν πάρει τα τρία τσουλού. Στη δεύτερη ομάδα της Ρεάλ. Έγινε. Εκεί ήταν. Από εκεί τον είχε ανεβάσει.
ο Φλωρεντίνο Πέρεθ. Δεν θυμάμαι ποιον είχε αντικαταστήσει ο Ζιντάν. Και ήταν νομίζω και μέσα στη σεζόν και πήγε με και τους πήρε τρία συνεχόμενα Champions League. Ο Ζιζού. Πέρα λοιπόν του αυτονόητου σεβασμού, μια προσωπικότητα όπως ο Ιέρο ή ο Γκούτι εμπνέει ακόμα μεγαλύτερο σεβασμό σε ένα παίχτη και σε κάνει να θέλεις να παίξεις για αυτόν τον προπονητή. Αυτό δεν υπάρχουν πολλοί Έλληνες που να το καταφέρουν, δυστυχώς. Δεν θέλω να μειώσω τους Έλληνες προπονητές. Εντάξει. Μία-δύο περιπτώσεις είναι αυτές που έχουν ξεχωρίσει όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά Έλληνας προπονητής αυτό δεν μπορεί να το πετύχει. Ο Χ Ιέρο και ο Χ Γκούτι από το εξωτερικό ή ο Χ Ζιντάν μπορεί να το πετύχει. Και σίγουρα και αυτό θα είναι ένα από τα κέρδη για τον Άρη σε περίπτωση που καταφέρει να συμφωνήσει είτε με τον Φερνάντο Ιέρο είτε με τον Γκούτι. Ο οποίος έχει ένα όνομα, δεν έχει δύο. Βασικά πρέπει να έχει πολλά, αλλά όλοι τον μάθαμε και από τα χρόνια που έπαιζε στη Ριάλ ως Γκούτι. Τον συγκεκριμένο. Και οι δύο έχουν θητεύσει δεύτερη ομάδα, τις ακαδημίες βασικά της Ρεάλ. Εντάξει, ο ένας έχει κάνει και συνεθνική Ισπανίας, βέβαια, εντάξει, είναι και 9 χρόνια μεγαλύτερος. Περιμένουμε λοιπόν αυτό το ταξίδι το οποίο θα γίνει την Κυριακή του Χαριστέα. Ποια θα είναι τα αποτελέσματα των συναντήσεων που θα έχει ο διευθυντής του ποδοσφαιρικού τμήματος του Άρη με αυτούς τους δύο προπονητές. Θα πάμε στο διάλειμμα. Μετά τις 6 θα συζητήσουμε όλα αυτά και μαζί σας που θα ανοίξουμε στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Πάμε στο διάλειμμα Χριστοκιώση και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα. Κέρδισε η Εθνική, φίλε. Δες όμως τώρα. Χθες λέγαμε να κερδίσουν οι Αμερικάνοι τους Τούρκους για να έχουμε πλεονέκτημα. Αν είχε κερδίσει η Τουρκία τώρα τους Αμερικάνους και οι Τσέχοι κέρδισαν τους Τούρκους, θα ήταν θετικό για μας. Τώρα, γι' αυτό ποτέ δεν πρέπει να προτρέχεις. Θα πάμε λοιπόν για κερδίσουμε τους Αμερικάνους. Ούτε σε άλλους κερδίσουμε. Ωραία. Θα κερδίσουμε τους Αμερικάνους, θα κερδίσουμε και τους Τσέχους. Και μια χαρά, δεν είναι Σλοβάκοι αυτοί, να χάνουν οι ελληνικές ομάδες από τους Σλοβάκους. Είπες κάτι. Μεταφραστεί πάντως, άμα χρειαστούμε έχουμε. Για τον Ιέρο. Ποιον? Πρέπει να επιστρέψει και αυτός κάποια στιγμή. Πού είναι αυτός τώρα? Ουσμπεκιστάν. Αφού είναι στο Ουσμπεκιστάν, πώς θα είναι η μετάφραση του Ιέρο? Το φέρουμε εδώ πέρα. Γυμναστής κιόλας ταυτόχρονα. Έχεις έναν ακόμα γυμναστή και μεταφραστή. Γυρνάμε. Έχω γυμναστή άλλον. Έτοιμο? Του Ιέρο? Όχι. Α. Να σου πω, έχεις φάει 7 γλυκά. Ναι. Φτάνει όμως, δεν γίνεται αυτό. Φεύγεις 6 και 10. Ήρθες 11.30. Ασχολήθηκες με την κονσόλα. Με το... Δουλειά θα κάνεις! Πόσα γλυκά ακόμα! Η φύρα σιγά σιγά θα ξεκαθαρίζει. Σιγά σιγά θα ξεκαθαρίζουν οι φύρες. Μόνο οι καλοί Παπαδόπουλοι θα μείνουν στο ραδιόφωνο. Οι φύρες Παπαδόπουλοι θα φύγουν σιγά σιγά. Δεν είπα αφού μόνοι τους. Λοιπόν. 2-3-10-2-87-3-8 ανοιχτές οι γραμμές. Μέχρι και τις 7 για να ακούσουμε και εσάς τι λέτε για τον Φερνάντο Ιέρο, τι λέτε για τον Γκούτι. Ο Γκούτι. Αυτός φανησιακά μου βγάζει λίγο τέτοιο. Ο άλλος είναι πιο έτσι, τον βλέπεις ρε παιδί μου και σου γεμίζει περισσότερο το μάτι. Ο Ιέρο είναι πιο σεβάσμιος. Ναι, ο Γκούτι λίγο τυπικά. Το βλέπεις με το ξανθό το μαλλί και τελικά. Αλλά ήταν παιχτάρα. Τι είπε τον προπονητή ρε φίλε. Τον επόμενο προπονητή του Άρη τον είπε τυπικά. Λοιπόν, 2-3-10-2-87-3-8 για να τα συζητήσουμε όλα αυτά και μαζί σας μέχρι και τις 7 που θα είμαστε εδώ. Ό,τι προλάβετε σήμερα παιδιά, γιατί μετά ξανά από Δευτέρα δεν θα είμαστε εδώ πέρα αύριο. Έξω... Πού δεν θα είμαστε, πού θα είμαστε? Στο γήπεδο. Εδώ θα είμαστε, επειδή θα είμαστε, δεν θα καθόμαστε στην καρέκλα, δεν θα βγούμε να κάνουμε σχόλιο. Θα είμαστε στο γήπεδο. Θα έρθεις? Πιθανόν, δεν ξέρω, θα δω ανάλογα με τα παιδιά μου. Το ίντερνετ θα το φέρεις? Όχι. Ρε Χρύσανθε, και έχουμε και έκθεση το Σάββατο. Θα πάω. 11 η ώρα. Στο περίπτερο της ΠΑΕ Άρης, αντιπροσωπεία των παιχτών, το Σάββατο, να ξέρετε. Και 12 η ώρα, οι Κινέζοι. Don Guan, περίπτερο. Και 7.30 η ώρα, ο Μητσοτάκης. Και ενδεχομένως Κούλης. Πάμε στο πρώτο φίλο για σήμερα. Ώρα. Καλησπέρα. Μας λέω καλύτερα για τον πρόεδρο. Ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σας. Παναγιώτης. Γεια σου, Παναγιώτη. Τι κάνουμε? Καλά, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, δεν έκλεισε ο Ζουνίδης? Όχι, γιατί έκλεισε ο Ιβίτς μάλλον. Ούτε ο Δέλας έκλεισε.
Κοίταξε, αν ενημερώνεσαι από, από αθηναϊκά μέσα ή από αριανούς που έχουν έγκυρες πληροφορίες, αυτά θα ακούσει. Αν διαβάζεις όλα μπαοτάρις, θα δεις ότι μόνο, τα μόνα ονόματα που γράφτηκαν είναι αυτά τα δύο. Αλλά η Έρο και Γκούτι. Όταν λέμε όλη τη χρονιά ότι κλείνει ο Μαρίνος και κλείνει ο Μαρίνος και τελικά δεν κλείνει, δεν βγαίνουμε να πούμε ότι είμαστε ρόμπες. Ο καθένας είναι υπεύθυνος των πράξεών του και υπόλογος των επιλογών του. Και ξέρεις όταν το λάθος αρκετών στην περίπτωση του Ζουνίδη, ότι δεν κοιτάξανε λίγο πιο μακριά συγκεκριμένη περίπτωση του Ζουνίδη. Ναι. Ότι ναι. Με πιθανό ερχομό του περιπλεγόταν λίγο η κατάσταση, κατάλαβες. Ναι. Με ποιον ναι. συνεργαζόταν ο Ζουνίδης τα προηγούμενα χρόνια και με ποιον διατηρεί πολύ καλές σχέσεις. Γιατί, με αυτό ποιον είναι κουμπάρος, ρε παιδιά. Με ποιον είναι κουμπάρος. Ο κουμπάρος του Διαμαντόπουλου είναι, του ναι. τεχνικού διευθυντή που έφυγε. Εντάξει. Αυτό. Σκεφτείτε το λίγο. Όσο είναι ο Διαμαντόπουλος εδώ, να το καταλάβω αυτό. Ναι. Φυσικά, κοίταξε να σου πω κάτι. Όλη αυτή η παραφιλολογία και όλο αυτό το ξέρω από κάποιους, από εκεί εκπορεύονταν. Σου λέει, είναι κουμπάρος του, θέλει να φέρει τον κουμπάρο του. Δεν ήθελε ο άνθρωπος πάντως. Να ξέρεις, δεν ήθελε να τον φέρει τον κουμπάρο του. Αυτό ήταν δεδομένο. Όταν φεύγει, πρέπει να φερθείς λίγο έξυπνα. Να σκεφτείς ότι αφού έφυγε ο κουμπάρος, θα δει αυτός τώρα. Προφανώς θα έρθει. Τώρα, σε ό,τι αφορά. Παράσχωση, όπως είπε και ο Γιώργος πριν. Να σου πω κάτι. Κι όμως, ο Ζαγόρας μερικές φορές, φίλε, τα πιάνει αυτά και το πάει. Δηλαδή, το τρολάρισμα είναι επικό. Παράσχωση. Ναι. Κι όμως το πίστευσαν, με πήραν τηλέφωνο. Ήταν τέτοιος ο τρόπος που το έλεγε. Τρεις η ώρα έλεγε ο Ζαγόρας. Παράσχος έρχεται στον Άγιο. Αμάρε Γιώργο. Αμάρε Γιώργο. Έπα και με παίρνει μου λέει ρε, εσύ τι Έρο μου λες, λέει. Παράσχο λέει ο Ζαγόρας. Λέω ξέρει, λέω Γιώργος καλύτερα. Κι όμως ρε φίλε, δεν τον έχετε μάθει τόσα χρόνια. 30 χρόνια κάνει εκπομπή. 30 χρόνια τρολάρει. Πριν αρχίσει το τρολάρισμα τρολάρει ο Ζαγόρας. Δεν το καταλαβαίνετε δηλαδή όταν το κάνει. Α σούμε τα παιδιά σου. Θα μου πεις εγώ όταν δεν ήμουν στο Λίμπερο το καταλάβαινα. Δεν το καταλάβαινα. Ναι. Εντάξει, ωραία. Τώρα για τα δύο τα σημερινά τα ονόματα. Ναι. Είναι λίγο ρίσκο. Απ' την άποψη λες της εμπειρίας. Ναι, από την προπονητική άποψη. Σαν προσωπικότητες δεν το συζητάμε κάτι, τώρα. Να πω κάτι όμως. Μπορούμε να το συνδυάσουμε. Δηλαδή να έχουμε προσωπικότητες ναι. και με εμπειρία. Τι κασέ έχουν. Πάρε και τους δύο. Τι κασέ έχουν. Μια, δηλαδή και προσωπικότητα και εμπειρία και τέτοιο. Εντάξει, τι κασέ έχουν. Δεν μπορείς, αυτή τη στιγμή δεν μπορείς. Άρα όπως πρέπει να επιλέξεις. Σίγουρα, αυτό ισχύει. Αν είχα ένα budget 700-800 χιλιάρικα για προπονητή, ναι, θα σου έλεγα ότι θέλω να πάρω ένα προπονητή που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που έχει ο Ιέρο ως προσωπικότητα και με την όποια προεπηρεσία και να έχει και μια εμπειρία, να είναι και 7-8 χρόνια στην σεκούντα division ή στην πριμέρα division. Αλλά παίρνουν 700-800, μήπως πάνε στο 1-1,5. Προφανώς. Δεν έχω τέτοιο δεν πράγμα. Το συζητάμε. Άρα πρέπει να προσαρμοστώ στο τι είναι καλύτερο. Σεβασμό και προσωπικότητα. Και να σου πω και κάτι. Το ότι εγώ κάποιος... νομίζω ότι αυτό είναι το πρόβλημα στον Άρη. Και εγώ με αυτό περιέγραφα λίγο πριν. Ότι ναι, για, ναι, μένα, ναι. Για μένα αυτό είναι το βασικό. Και δεν το λέω τώρα που είναι αυτοί οι δύο. Το έγραψα το Σάββατο, την Κυριακή το πρωί, όταν έφυγε ο Παντελίδης. Ότι το θέμα είναι νοοτροπίας και σεβασμού των παικτών. Τώρα, να σου πω κάτι. Δεν αποκλείει όμως ότι κάποιος έχει και προπονητικές ικανότητες. Απλά δεν έχει δουλέψει αλλού. Σε αυτό το επίπεδο, έτσι. Γιατί έχει δουλέψει στην Οβιέδο, θα σου πει ο άλλος. Εντάξει. Οκ, ναι. Okay, είναι στην Εθνική Ισπανία. Προφανώς κάτι είδαν στην Εθνική Ισπανία. Δεν τον βάλανε έτσι. Ο άλλος ήταν βοηθός της Μπεστίχτας. Θέλει να κάνει ως πρώτος προπονητής. Έστειλε ένας φίλος. Ο Ζιντάν πριν πάρει τα 3 με τη Ρεάλ που είχε δουλέψει. Ναι, εντάξει, με αυτή τη λογική όμως πάρε και το Δέλα. Ο Δέλα όμως, όχι, όχι. Μισό λεπτό. Χάνει, που... χάνει το βασικό. Ο Δέλα. Όχι ως άνθρωπος. Όχι ως άνθρωπος, στα αποδυτήρια. Εννοείς ότι δεν το Μπαίνει ο Ιντέγκη στα αποδυτήρια. Είναι ανθρώπινο, παιδιά. Μπαίνει ο Τσαλτίδης στο καινούριο ραδιοφωνικό του σταθμό. Και είναι διευθυντής ένας ο οποίος κάνει 3 χρόνια ρεπορτάζ. Ναι, δεν θα εντάξει. πω εγώ ποιος είναι αυτός. Ποιος είναι αυτός, ναι. Ενώ άμα μπω σε ένα περιβάλλον που είναι κάποιος γνωστός, που κάνει 20 χρόνια, που είναι, δεν θα πω, α, ο κύριο, είναι ο Διακογιάννης. Α, ο κύριος Διακογιάννης είναι διευθυντής. Είναι φυσιολογικό, δεν το λέω με κακία. Θα έρθει λοιπόν ο Ιντέγε, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή ο πιο τόπο άποψη φήμης κτλ. Τι θα πει, ποιος ιερό. Όχι, εντάξει, αυτό δεν... Σούζα θα κάτσει. Αυτός νοοτροπία στην καθημερινότητα, για μένα, έχοντας ζήσει και την ομάδα, και από μέσα, ναι. και απ' έξω, μετράει, είναι εντάξει. διαχρονικά το μεγαλύτερο πρόβλημα του Άρη. Ναι. Διαχρονικά. Να σου πω κάτι. Ένας πολύ καλός προπονητής που έχει ακούσει τα μοίρια όσα. Ο Γιάννης ο Μιχαλίτσιος, προπονητικά, είναι πολύ καλύτερος
από πολλούς ξένους προπονητές που ήρθαν στον Άρη. Από την άποψη του ποδοσφαίρου και διαβασμένος και τα πάντα. Ρε φίλε, ναι, αυτό. Επειδή λεγόταν Γιάννης Μιχαλίτσιος, τον έβλεπε ο Κόκε. Ποιος θα το σεβαστεί. Και έλεγε Μιχαλίτσιος χου. Ναι. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που δεν είναι τόσο να πει ο άλλος. Τράβο το αυτή, ρε. Σεβατίζω τον προπονητή, ρε. Το δεσμό. Δεν υπάρχει αυτό, παιδιά. Δεν υπάρχει. Όταν ο άλλος ξέρει ότι είναι πιο μεγάλος, πιο ψηλός από τον προπονητή, από τον προπονητή δεν τον σέβεται. Ναι. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και προφανώς αυτό ήταν μια αιτία προβλήματος για τον Άρη. Αποδείχτηκε ότι ήταν μια αιτία του προβλήματος του Άρη. Για απλά θα σε πει κάποιος άλλος πέρσι γιατί δεν υπήρχε αυτό. Ποιος είπε δεν υπήρχε. Ναι, πέρσι ας πούμε πώς έκανες τα καλά αποτελέσματα. Δεν έκανες έκανες τα καλά αποτελέσματα όταν ήταν έτοιμοι να μπουν μέσα. Ήτανε το ένστικτο της επιβίωσης τότε. Ήτανε όταν ήταν να μπουν μέσα. Ναι. Φτάσαμε στο αμήν. Γιατί άμα με την Ξάνθη δεν κέρδιζες. Καλά, εκεί θα γινόταν. Τι θα έκανε. Εσύ πιστεύεις ότι το κάνανε για τον προπονητή τους. Και ξέρεις που αυτά δεν γίνεται. Ξέρεις, ούτε προφήτες είμαστε τίποτα. Ξέρεις που τα βλέπεις αυτά περισσότερο. Στις αποτυχίες. Στις αποτυχίες το βλέπεις περισσότερο αυτό. Όχι στην επιτυχία. Καλά, στην επιτυχία όλα κρύβονται, όλα κάτω από το χαλί πάνε. Εντάξει. Και είναι αυτό που είπαμε και πριν. Ανέβηκε το επίπεδο του ρόστερ, πρέπει να ανέβει το επίπεδο του πάγκου. Ναι. Αδερφέ. Να είσαι καλά. Συνέχεια, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Στον επόμενο, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Τι κάνουμε. Καλά, δόξα τω Θεώ. Το όνομά σας. Δεν ξέρεις το όνομά σου. Έλα, όχι. Ο Στάθης. Ο! Λοιπόν, Στάθης. Στάθης, έλα, Στάθη. Γεια σου, Στάθη. Να είμαστε βέβαια προκαταβολικά καλοπροαίρετοι. Ναι. Πάνω απ' όλα ο Άρης. Ναι. Αλλά και με ιδιοκτήτη, έτσι, ναι, τον Καρυπίδη, θα πρέπει να στηρίζουμε αυτή τη στιγμή τον ιδιοκτήτη. Συμφωνείτε, το φαντάζομαι, έτσι δεν είναι. Γιατί να μην τον στηρίξουμε, υπάρχει κάτι μας έκανε ο άνθρωπος. Λοιπόν, λεφτά έχει τώρα, βάλει. Τώρα, όσον αφορά αυτό που θέλετε, παιδιά, η δική μου άποψη είναι, καταρχήν, όσον αφορά τον Παντελίδη, ο Παντελίδης, έτσι, ας είμαστε δίκαιοι. Εντάξει, ο άνθρωπος, αυτό που του αξίζει, πήρε, είδε ότι έρχονται μία σειρά από μάτς, την έκανε. Τώρα, τι διαβάζουμε, τι γράφει ο καθένας, τι απόψεις εκφράζονται, εντάξει, ο καθένας ό,τι θέλει, ας λέει. Ο κόσμος, η πλειοψηφία, έτσι, στο καφενείο, στην καφετέρια, στο μπαρ, οπουδήποτε, στο χώρο, εκεί που είσαι με φίλους, αυτό, η πρώτη κουβέντα που λένε είναι την έκανε. Ήταν πολύ, πολύ λογικό. Έρχονται μάτς φωτιά, ναι, σου λέει δεν θα φύγω εγώ από τον Άρη όπως έφυγε ο Ερέρα και την έκανε. Καλύτερα που έφυγε πάντως τώρα, που ήταν στην αρχή, ναι, για να μην την πληρώσει η ομάδα. Από τη στιγμή που είχε πάρει απόφαση να φύγει, καλά έκανε και έφυγε τώρα ο άνθρωπος. Τι εννοείς να μην φύγει από τον Ερέρα. Δηλαδή, έρχονται ντέρμπι, να δεν χάσει, υπήρχε δηλαδή, περίπτωση. Να χάσει όλα τα μάτια, δεν υπήρχε. Ναι, ναι. Δεν υπήρχε περίπτωση, Γιώργο. Λοιπόν, ποιος είναι. Νίκος ή Χρήστος. Ο Νίκος. Νίκο, δεν υπήρχε περίπτωση. Αγγέλη. Μέσα, ναι, από τα, μέσα από τα ντέρμπι, από τους αγώνες. Δεν μας ενδιαφέρει ο Παντελίδης πλέον. Πάμε παρακάτω. Έτσι, η Έρωη Κούτη θες. Ήταν η ομάδα δηλαδή η δική του. Προετοιμασία έκανε αυτό, δεν είχε κανένα άλλο. Η Έρωη Κούτη. Ομοργέντες. Λοιπόν, αυτό που λέτε το υιοθετώ, είναι πραγματικά το α και το ω για τον πάγκο. Ναι. Ό,τι παίχτηκε και να έχει, δεν είναι ανάγκη να είναι, ας πούμε, ο Ιντέγε. Ναι. Και οι άλλοι, αν δεν μπει σοβαρό όνομα ξένο στον πάγκο, δεν κάθεται κανένας σωστά. Θα θέλουν χαβαλέ να κάνουν προπόνηση, πότε θα πάνε, πότε θα φύγουν, πώς θα περάσουν το δικό τους θέλω. Έχουν τον τρόπο τους, τα ξέρουμε. Τι κάνουν και τι γίνεται στις προπονήσεις. Κύριε παιδί, να σου πω κάτι. Φοβάται, ναι, κιόλας ο άλλος ότι ο Ιέρο θα σηκώσει ένα τηλέφωνο στην Ισπανία, θα, ναι, τον πάρει ο προπονητής της Εξτρεμαδούρα και θα του πει: ναι, είχες ένα ματίγια εκεί πέρα να, ναι, τον πάρω εδώ τώρα που ανέβηκα στην Πριμέρα να παίξουμε. Ναι, ναι, είναι. Παίζει είναι, τεράστιο είναι, ρόλο. Μπράβο, μπράβο. Συμφωνώ απόλυτα. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, οι ενστάσεις μου έχουν να κάνουν ως προς το εξής τώρα. Ναι. Έτσι, καταρχήν. Θα πρέπει όταν έρθει ο ξένος να μην υπάρχουν οικονομικά προβλήματα με το ρόστερ και τους παίκτες και αυτή τα συμβόλαια. Συμφωνείτε, δόξα, για να κάνει τη δουλειά του. Βεβαίως, αυτή τη στιγμή, δόξα τω Θεώ, δεν υπάρχουν. Έχουμε okay, μια καθυστέρηση, δεύτερον, ένα μήνα, δύο, δεύτερον, δεν είναι τίποτα. Ναι. Μπράβο, ναι. Δεύτερον, παιδιά, είναι σίγουρα ποιοτικό το ρόστερ σε σχέση με την ελληνική πραγματικότητα και αυτό δεν το αμφισβητεί κανένας. Τρίτο, τέταρτο ρόστερ. Αλλά, έτσι. Έχει να κάνει με ένα
προπονητή ο οποίος θα είναι φιλόδοξος και θα θέλει μέσα από τον Άρη να αναδειχθεί, να αναδείξει και να πάρει και να δώσει. Σωστά. Έτσι. Θα πρέπει να έχει και ένα πολύ νεανικό ρόστερ. Μέσο όρο ηλικίας, παιδιά, το ρόστερ του Άρη είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, είναι 30 με 31 χρόνων, του χρόνου θα είναι 32. Ήταν η φιλοσοφία. Δεν μπορεί να πας. Ήταν η φιλοσοφία του προηγούμενου τεχνικού διευθυντή. Γι' αυτό ναι, πήρες, λοιπόν, να βλέπουμε γιατί θέλει. Γι' αυτό λοιπόν πήρες το Μαντσίνη. Γι' αυτό πήρες το Μαντσίνη. Αυτή η φιλοσοφία αλλάζει πλέον, να ξέρεις. Γι' αυτό πήρες το Μαντσίνη. Ο Ιέρο και ο κάθε φιλόδοξος νέος ξένος προπονητής που θέλει να έρθει να χτίσει, να κάνει καταρχήν ένα όνομα. Καταρχήν δεν ήρθε ο Ιέρο. Μόλις έρθει θα το συζητήσουμε. Αλλά πρόσεξε τι που σου είπε ο Νίκος. Εντάξει, τι να συζητήσουμε. Ο νέος αθλητικός διευθυντής έχει διαφορετική νοοτροπία από τον προηγούμενο. Ναι. Άρα σταδιακά θα πέσει ο μέσος όρος. Νίκο μου, είναι όμως, έτσι, έχει μια οικονομική παράμετρο, έχει βάση αυτό. Το τι θέλει ο Χαριστέας και τι θέλει ο Ιέρο ή ο κάθε Ιέρο και πρόσεξε με κάτι, δεν το θέλει μόνο ο Χαριστέας, το θέλει και ο Καρυπίδης, γιατί το νεαρό μπορείς να τον πουλήσεις. Ναι. Μα πήρες το Μαντσίνη, πήρες τον Απούμπα. Πήρες τον Έμαν. Πρόσθεση, συμφωνώ παιδιά, αλλά τι γίνεται, αυτή είναι λύσεις πρόχειρες, προσωρινές, για ένα χρόνο. Ο Μαντσίνη για 4 χρόνια, μισό εκατομμύριο. Μισό εκατομμύριο το πήρε στο Μαντσίνη. Τι προσωρινή. 4 χρόνια συμβόλαιο υπέγραψες. 4 χρόνια με αυτό το συμβόλαιο. Τι άλλα συμβόλαια είναι ακριβά στον Άρη αυτή τη στιγμή. Ακριβά. Ο Ιντέγε σίγουρα. Ναι. Ο Ιντέγε. Έτσι. Μέτρα ποσά. Ο Ντουάρτε. 27 είναι ο Ντουάρτε. Δεν είναι 35. Ναι. Ο Γκάμα που λέει. Μην μου λέει, κοίτα, μην ακούω τώρα ένα όνομα. Θα αρχίσουμε από τα 27, θα πάμε 29, 30, 31, 33, 32. Εντάξει, θα γίνει αυτό, θα γίνει. Σταδιακά θα γίνει. Θα μειωθεί. Θα γίνει, ωραία, με την προϋπόθεση, παιδιά, αυτό θέλουμε να εφησυχαστεί ο κόσμος. Ναι. Θα μπορέσουν να μπουν κεφάλαια ή θα έχουμε. Γιατί τι γίνεται εδώ, επειδή κάνετε ρεπορτάζ και εμείς δεν μπορεί να ξέρουμε αυτά που ξέρετε εσείς. Ναι. Πρέπει όμως να πούμε και την αλήθεια, αυτά που μας ενοχλούν και διαβάζουμε, ότι όλα βαίνουν καλώς οικονομικά, αλλά οι πράξεις και τα γεγονότα δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Ποια πράξη και ποιο γεγονός. Σε δύο δόσεις δεν μπορεί να πηγαίνεις στην Κύπρο, δεν μπορεί να πηγαίνεις με συνδυασμένες μεταφορές στην Νορβηγία. Αυτά κάτι έχουν. Δεν μπορείς να ρισκάρεις 500.000 χλωοκάπητα επειδή θέλεις να διαπραγματευτείς στα 10-20.000 κάτι τόσο. Άκουσέ με λίγο, άκουσέ με λίγο. Θα ρισκάρει ο άλλος 500.000 για να μην δώσει τη δόση των 10.000. Δεν ισχύει αυτό που λες. Είναι ψέματα αυτό που λες. Στην Κύπρο πήγε σε δύο δόσεις που λες. Καλά, δεν τα διαβάζουμε τώρα στο ρεπορτάζ. Και επειδή τα διαβάζεις το ρεπορτάζ, θα πει την αληθινά. Τι διαβάζεις, ποια εφημερίδα διαβάζεις και τα διαβάζεις αυτά. Στην Κύπρο πήγε σε δύο δόσεις λόγω. Στο All About Άρης διάβασες ότι ο Χλωτάπητας δεν είχε να δώσει 10 χιλιάρικα στη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ το ξέρεις ότι δεν είναι της ΠΑΕ. Μισό λεπτό, Στάθημα, άκουμε. Άκου λίγο. Η ΔΕΗ δεν ήταν υποχρέωση του Καρυπίδη. Μα δεν είναι υποχρέωση του Καρυπίδη. Ναι, να σου πω τι διάβασα. Ναι. Την ίδια ώρα που διακυβεύεται η επένδυση πάνω στο γήπεδο, στις παιδικές εγκαταστάσεις και το Χλωτάπητα τον ίδιο, και λες κινδυνεύει για 10 μέρες να μου γίνει αυτό, διαπραγματεύεσαι αυτό που τελικά θα κάνεις μετά από 10 μέρες και θα έχει γίνει ζημιά. Είναι σωστό αυτό. Δεν ισχύει όμως αυτό που λες, όπως το λες. Όχι, ρε, και Νίκο. Δεν γράψαμε τίποτα τέτοιο εμείς. Ναι. Νίκο μου, δεν γράφατε ότι διαπραγματεύεται με θέμα ότι είναι ευθύνη άλλων. Δεν γράψαμε ότι το 10 μέρες και κινδυνεύει. Τι νομίζεις ότι έτσι απλά είναι στις εταιρείες. Μπορεί ο Καρυπίδης λοιπόν ότι η αμαρτία του παρελθόντος υπάρχει να πάει να την πληρώνει επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να χαλάσει αυτό. Το ξέρεις ότι ήταν προγραμματισμένη η αλλαγή στο Χλωτάπητα. Δεν. Προγραμματισμένη. Ωραία. Θα γινόταν. Όπως θα γίνει, πρόσεξε λίγο, το ίδιο ακριβώς ό,τι έγινε φέτος, γράψτε από τώρα, θα γίνει και του χρόνου το καλοκαίρι. Λοιπόν, θα αλλάξει. Οπότε, παιδιά, λοιπόν, συμφωνούμε απόλυτα με δεδομένο. Δεν σημαίνει αυτό ότι όλα είναι καλά. Δεν σημαίνει ότι οικονομικά είμαστε άπλες. Τα ζητηματάκια μας. Κοίταξε, ο Χαριστέας τα λέει αλλού αυτά. Τα έχει πει σε εσάς, το έχετε συζητήσει. Ποιο να λέει. Όταν θα φέρεις και θα κάνεις ένα πλάνο τέτοιο. Ποια άλλου, και έχεις συμβόλαια και έχεις ηλικίες τέτοιες. Και θέλει ο άλλος να δημιουργήσει ομάδα. Δεν μπορεί να σκέφτεται να με κάθε χρόνο. Φύγανε σήμερα αυτοί οι 2-30 διάρδες, οι 2-28 διάρδες, οι 2-31 χρονού, ο άλλος 30, ο άλλος 33, να σε ρωτήσω κάτι. Παίρνω άλλο, δεν γίνεται τίποτα. Γιατί πρέπει να κρίνουμε όπως λες με γεγονότα. Έχουν μπει στην ομάδα. Ας το δεχτούμε 8, 9, είναι. Άκουσα με λίγο. Έχουν μπει στην ομάδα 8, 9, 10 εκατομμύρια. Δεν ξέρω το ακριβές ποσό, και αυτό το λέω έτσι. Καλά, εσείς τα ξέρετε αυτά, εντάξει. Τι τα ξέρουμε, εσύ δεν βλέπεις. Βλέπω. Συγγνώμη. Η ομάδα πήρε άδεια. Άκουσα με λίγο. Πήρε άδεια να παίξει στην Ευρώπη. Για να παίξει στην Ευρώπη,
πρέπει να έχει πληρωμένου του παίκτε σου. Να έχει πληρωμένη την εφορία. Μισό λεπτό. Να έχει πληρωμένο το ΙΚΑ. Προφανώ ο Ματίγια, ο Λάρσον, ο Μπρούνο Γκάμα, προφανώ δεν παίρνουν 50 χιλιάρικα. Σίγουρα. Άρα για να του έχει πληρωμένου. Με τα έσοδα που είχες πέρσι, μπράβο, που επίσης είναι σε ισολογισμούς, πάει να πει ότι αυτός που είναι το αφεντικό βάζει κάποια λεφτά την τσέπη του. Πέρσι τουλάχιστον, έτσι. Μακάρι φέτος με τις συμφωνίες που έκανε να βάλει λιγότερα. Άρα τα έχει διαθέσει. Ναι. Άρα πώς να τον κρίνω αρνητικά στο οικονομικό κομμάτι, όχι, όταν έχει διαθέσει εκατομμύρια ευρώ. Ναι, συμφωνείς, αλλά εσύ λες ότι υπάρχουν πράγματα που δείχνουν φανερόν οικονομικό πρόβλημα. Να μην τα παρεξηγούμε. Όχι, καλή είναι η κουβέντα με τον Στάθη. Εγώ μένα μου αρέσει η κουβέντα με τον Στάθη. Ναι, άκου, απλά σε κάποια, δηλαδή, να σου πω κάτι, κάποια κομμάτια δεν είναι θέμα οικονομικού προβλήματος. Εντάξει, θα σου πω τώρα κάτι άλλο. Συμφωνούμε σε αυτά, εμείς θα πάρουμε δεδομένο, επειδή εσείς κάνετε ρεπορτάζ όσο και καλοπροαίρετα και να θέλετε, ας πούμε, να προφυλάξετε τον Καρυπίδη, διότι προφυλάσσουμε την ίδια την ομάδα όταν προφυλάσσουμε τον Καρυπίδη. Είναι σωστό γιατί αυτό το λες με την έννοια, γιατί το λες με την έννοια της προφύλαξης και όχι της πραγματικότητας. Κοίταξε, γιατί πρέπει να βρούμε αρνητικό. Γιατί στην Κύπρο λέμε, γιατί να δεχτώ στην Νορβηγία ότι πήγανε με τις γραμμές κτλ. Ναι, δεν ήθελε να δώσει 120.000 στο τσάρτερ. Δεν έχει ελλείψεις αλλού, ρε παιδιά. Έχει σημαντικές. Σημαντικές. Αλλά πρόσεξε, λέω κάτι, Στάθη μου. Δεν γίνεται εκεί που ήταν ένα αχούρητο ρίσιο και το φτιάχνει. Αχούρητο γήπεδο και το φτιάχνει. Δεν έχει παραπάνω χρήματα να διαθέσει από αυτά που διαθέτει στην καθημερινότητα. Γι' αυτό κάνει κάθε φορά και κάποια άλλα πράγματα. Είναι πολλές οι ελλείψεις. Όντως, ακόμα. Μπράβο. Συμφωνούμε. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα τον ξένο προπονητή, αν πες το γιατί περιμένουν κι άλλοι. Έχει την οικονομική δυνατότητα και γίνονται και πρόκειται να γίνουν αυτά που θα ονειρευτούμε. Έχω την επιφύλαξη και θα ήθελα τη δική σας άποψη και θέση ως προς το εξής. Είναι, έτσι, πανθομολογούμενο στον χώρο το δικό μας και στους Αριανούς βέβαια ιδιαίτερα, ότι η ομάδα όσο αφορά το οργανωτικό πάσχει. Με την καλή άποψη πάσχει. Ναι. Δεν είναι οργανωμένη στα πλαίσια, το γράφετε και εσείς. Θα γίνει λοιπόν και αυτό, πρέπει όταν να γίνει. Όταν θα έρθει λοιπόν ένας ξένος, δεν θα είναι ούτε η Διαματόπουλη, θα είναι ο Χαριστέας ο οποίος γνωρίζει τι γίνεται στις μεγάλες ομάδες έξω, πόσο μπροστά είναι. Άκουσε με, Στάθη μου. Το άκουσε με, Στάθη μου. Διοικητικά. Στάθη μου. Έτσι. Άκουσε με, Στάθη. Ναι. Αν λοιπόν έρθει ένα τέτοιο όνομα, πίστεψε με, θα αναγκαστεί. Θα, άλλο, θα αναγκαστεί η ομάδα. Θα αναγκαστεί η ομάδα να οργανωθεί να εκεί οργανωθεί. Που πάσχει. Μπράβο. Μπράβο. Πολύ περισσότερο. Μακάρι να έρθει ένα τέτοιο, γιατί ένα τέτοιο θα μετά αυτό θα πάρει τον Καρυπίδη και θα του πει. Κοιτάξτε να δει. Στο ρίσιο θέλω να προσθέσεις μια τραμπάλα γιατί εξυπηρετείς την προπόνηση. Σωστά. Θα πάει η τραμπάλα, φίλε. Οπότε, βοηθάει. Οπότε αυτά τα πράγματα το ένα θα τραβήξει το άλλο. Ωραία. Εκείνο που θέλω λοιπόν είναι τελειώνοντας. Αυτά πρέπει, παιδιά, να επισημαίνουμε για να βοηθάμε τον Καρυπίδη και κατά προέκταση την ομάδα. Να είσαι καλά. Όταν δεν τα αναλύσεις αυτά, να του πεις ξέρουμε τι έχουμε, ξέρουμε πού πάμε, πού φτάνουμε, θα αρχίσουν και θα ο κόσμος, έτσι παρασύρεται, διαβάζοντας και ονειρεύοντας, έτσι, ο καθένας νομίζει ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και να γίνει ό,τι θέλει, δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Οπότε, αν γίνουν όπως είπαμε και έτσι, επισημάναμε. Κλείσε, θα μας δίνουν οι επόμενοι. Κλείσε. Να σε καλά, Στάθη, να σε καλά. Να σε ακούμε. Να σε ακούμε, Στάθη. Εμάς μας αρέσει να συζητάμε, να μιλάμε, να διαφωνούμε. Γιατί παρά το γεγονός ότι διαφωνήσαμε σε 2-3 πράγματα, αντιλαμβανόμαστε την καλή προαίρεση. Επόμενος φίλος, παρακαλώ. Γεια σας. Γεια σας. Δεν γεια πάμε σας. Σε break γιατί θα μας δίνουν οι τρεις που περιμένουν. Παρακαλώ. Θέλω να μιλήσω στην εκπομπή All About Στάθης. Ωραίο ήταν ο Στάθης. Γιατί. Να σου πω κάτι. Άλεξ, εγώ όχι, θέλω ωραίος, πάντα πράγματα τα οποία. Έβγαλε ζουμί κουβέντα. Πράγματα τα οποία ακούγονται και δεν ισχύουν. Να μου επισημαίνονται και να τα συζητάμε, φίλε. Σωστό. Ή ο άλλος τίτλος της εκπομπής που δώσαμε στο ξεκίνημα, All About Real on Air. Κοίταξε, υπάρχει ένας κακεντρεχέστατος, ξεφωνίζει τον Παντελίδη. Ναι. Δηλαδή, από τη μέρα που ήρθε ο Παντελίδης, τον βρίζει, ρε φίλε, και μου έστειλε. Έφυγε το center back της προοδευτικής και έρχεται το center back της Real και της Εθνικής Ισπανίας. Είναι μια εξέλιξη. Όχι, είναι λίγο, λίγο πανανόφλουδα όμως. Είναι η μισή αλήθεια, έτσι. Ναι. Έτσι, γιατί
Γιατί δεν εξετάζουμε ένα προπονητή ανάλογα με το πόσο καλός παίκτης ήταν, άσχετα αν η προσωπικότητα στα αποδυτήρια μπορεί να φέρει ένα καλό αποτέλεσμα. Γιατί να σου θυμίσω πόσοι αποτυχημένοι προπονητές ήταν ο Μπέκενμπάουερ που απέτυχε στην Μπάγερν, ο Ζήκο που ήρθε στον Ολυμπιακό και είχαμε κερδίσει με εκείνο τον γκολ του Κάμπορα, τους είχαμε πατήσει, ο Μαραντόνα που δεν έγινε ποτέ προπονητής και ο Γκατούζο πρόσφατο παράδειγμα που ήρθε στον Όφη. Σωστό και... είναι αυτό που λες, βέβαια. Δεν χρειάζεται δηλαδή να πάμε στο άλλο άκρο. Α, βέβαια, κανείς από όλους αυτούς δεν έγινε προπονητής στην Εθνική Ισπανίας. Αλλά κοιτάξτε, την ίδια στιγμή θα μου πει κάποιος έγινε προπονητής στην Εθνική Αργεντινής ο άλλος. Οι ομοσπονδιακές θέσεις δεν έχουν τα κριτήρια ενός κλαμπ. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ας δούμε που θα καταλήξει. Το θέμα είναι να εμπιστευόμαστε την κρίση αυτών των ανθρώπων. Αυτή τη στιγμή. Εγώ είπα ότι εγώ δεν ξέρω, δεν μπορώ να αξιολογήσω ένα καλό προπονητή. Ο Χαριστέα εικάζω ότι μπορεί. Φυσικά. Το ότι θα συναντηθεί με αυτούς τους τρεις. Επειδή το ακούω συνέχεια, μου δώσετε την αίσθηση ότι θα είναι όλοι μαζί σε ένα εστιατόριο. Αυτό. Δηλαδή όλοι μαζί θα συναντηθούν. Όχι, προφανώς διαφορετικά. Όχι. Είναι, καταρχήν είναι διαφορετικό το πράγμα το ένα με το άλλο. Δηλαδή η συνάντηση με τον Ραούλ, προφανώς τον ξέρει ο Χαριστέας και από τη Σάλτη και τα λοιπά. Είναι προσωπική σχέση. Έτσι. Και πάω που πάω, θα κάνω και αυτό το ραντεβού, γιατί θέλω να δω και πέντε πράγματα, γιατί είναι προπονητής στη δεύτερη ομάδα νομίζω της Ρεάλ. Τώρα, αν προκύψει και καμιά συνεργασία ή οτιδήποτε άλλο. Μόνο κέρδος είναι όλα αυτά. Τι να το συζητάμε ότι είναι μόνο κέρδος. Το κακό με τον Άρη και τον Παντελίδη είναι ότι γιατί ενώ είχαμε ένα καλοκαίρι ολόκληρο να δουλέψουμε και με κάποια ηρεμία, με τις βάσεις, τις επιτυχίες περσίνες, αυτό το πράγμα διαλύθηκε πολύ γρήγορα. Αυτό γιατί είχες ευρωπαϊκά παιχνίδια. Εντάξει, και από την άλλη μεριά και αυτός ο Διαμαντό πολύ γκρίνια, ρε παιδί μου. Θα φύγω, ναι, θα κάτι. Είναι αλήθεια. Είναι αυτό που πάντα έλεγα στον Τίνο, ότι... Γιατί το, δηλαδή είσαι στον Άρη, κάνεις μια δουλειά. Δεν σε φέρουμε από την Μπαρτσελόνα στον Άρη για να γκρινιάξεις τόσο πολύ. Εντάξει, κοίταξε, ο καθένας έχει τον τρόπο που δουλεύει. Και αν θεωρεί ότι οι συνθήκες που ζητάει δεν είναι αυτές που θέλει, έχει κάθε δικαίωμα να φύγει. Συμφωνώ, αλλά είναι ένα παιδί 40 χρονών που δεν έχει κάνει τον τεχνικό διευθυντή παντού. Και κάτι ακόμα και θα κλείσω για να μην το κάνω σήμερα. Επειδή, κοίτα, κλασικά συμφωνώ μαζί γενικά. Αλλά κάνεις τώρα ένα παραλληλισμό με το Latin στοιχείο που είχε η παλιά ομάδα με το τωρινό. Ναι. Δεν είναι πολύ... Δηλαδή στην 11 προχθές δεν είχαμε Latin. Τι είχαμε? Κοίταξε, ο μόνος Latin είναι ο Ματίγια που είχαμε. Και ο Σάσα που δεν μπορώ να τον κατηγορήσω. Ματίγια, ο Βέλεθ, Σάσα, θα έχεις. Ο Βέλεθ. Όχι, στην 11 του Βόλου παράδειγμα. Α, στην 11 του Βόλου. Εντάξει, του Βόλου ήταν και λίγο περίεργη η κατάσταση. Κουέστα. Κουέστα, τερματοφύλακα έχεις Ισπανό. Πάλι διακριθείς προχθές. Θέλω να πω. Ναι. Από τους 25 παίκτες που έχεις, πώς είναι Latin? Κάτσε σε λίγο καιρό, μην είναι Latin και ο αριστερός σου μπακ, περίμενε. Μα για πες. Τι εννοείς, ότι θα παίζει βασικό Μενέντεθ. Κάτσε. Ο Μενέντεθ. Να σου πω κάτι. Από τους 25, πώς είναι Latin? Δεν είναι οι χαρακτήρες, τα παρεάκι, κόκκινε το κάλβο και αυτά. Δεν είναι αυτή η κατάσταση τώρα. Οκ, το σέβομαι, δεκτώνω ότι από το να πάρεις ένα Γερμανό προπονητή, καλύτερα να πας προς τα εκεί. Αλλά δεν νομίζω τώρα ότι αυτοί οι παίκτες, και άμα τους άκουγες όλους, όλοι είχαν να πούν για τον Παντελή καλά πράγματα. Ναι, δεν σου είπα το παράδειγμα. Το ξέρω. Όταν το έβλεπα τον Κόκε ή τον Νέτο ή τον Κάλβο, ειδικά ο Κάλβο, γκρίνιαζαν απίστευτα για τον Κούπερ. Ο Κάλβο γκρίνιαζε, έκλαιγε με όλους. Με τον Μπάγεβιτς έκλαιγε. Εντάξει, με τον Σέρβο, φίλε, ήταν Σέρβος. Οκ, okay, όλοι είχαν θέματα. Εντάξει. Με τον Κούπερ όμως. Και μετά ποιος ήταν ο Κάλβο? Ο Κούπερ. Ρε φίλε, τον έριχνες μπινελίκια όταν ήσουν εδώ πέρα. Τώρα να το βράσω. Κατάλαβες. Και είναι, κοίταξε, είναι μάθημα αυτό με τον Κούπερ που λέω. Ήταν σούζα όλοι μπροστά του. Ωραία. Αυτό το κέρδιζε και επειδή ήταν. Κοίταξε, το κέρδιζε και με την καθημερινή του δουλειά. Γιατί αν έρθει μια ονοματάρα που στην αρχή σε αφήνει με το σωστό, στόμα ναι, και σε δύο εβδομάδες το βλέπεις λέση. Σωστό, 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 σωστό. Μακάρι να είχαμε 2 εκατομμύρια ευρώ. Πρόσεξε λίγο να πω κάτι. Ο Χαριστέας λοιπόν θα πάει να μιλήσει με τον Ιέρο και τον Κούτη. Αλλά έχει μιλήσει για τον Ιέρο και για σίγουρα τον Γκούτι. Σίγουρα. Με 5 ποδοσφαιριστές top επίπεδου, με συμπαίκτες τους, με παίκτες τους όταν ήταν προπονητές, με αθλητικούς διευθυντές. Γιατί όχι, πάρα πολύ απλά ο κύκλος του Άγγελου είναι αυτός, παιδιά. Είναι χέγγιο, κοίταξε ο Χαριστέας. Και τους ξέρει προσωπικά και τους δύο, έτσι. Αυτό μπορεί να προσφέρει στην ομάδα. Το παιδί δεν ξέρω ακριβώς τι άλλο μπορεί να κάνει, αλλά οι γνωριμίες του και. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι μια ασπίδα. Τώρα έτσι το είναι. Με την όποια απειρία έχει στη θέση. Έτσι ακριβώς. Αλλά προς το παρόν θα χρειαστούμε αυτό το όπλο του. Γι' αυτό τον θέλουμε τώρα. Έτσι. Λοιπόν, θα τα πούμε. Γεια. Να είσαι καλά. Επόμενος φίλος. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Τι κάνετε? Καλά. Ωραίο hands free έχετε εσείς πάντως.
Παρόλο που ακούγεστε στο πηγάδι, ακούγεστε καθαρά. Ναι. Εγώ δεν τρελαίνομαι με τα δύο ονόματα αυτά, να πω την αλήθεια. Ποιον θέλετε εσείς? Εγώ θα προτιμούσα ένα προπονητή κανονικό. Αυτή τι είναι, αντικανονική? Εκτός αν θέλουμε πρεσβύτερο ή δεσιμότατος. Το πάει στην, τον πάει στην εμπειρία. Ως... Κατάλαβα τι λέει, αλλά αυτό δεν είναι προπονητές αυτοί? Εντάξει. Εσύ το πας εκείνο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι, ναι. Αλλά εντάξει, περισσότερο πάει. Δηλαδή εσύ θες έναν βιογραφικό, ένα Κίκ Ερνάντε θες. Παρά στην προπονητική. Παρέφερε αυτόν που ήρθε η ΑΕΚ, τον Άβας, πώς το λένε αυτό. Ποιο να. Έφερε ένα προπονητή, τον Καρντόσο η ΑΕΚ. Κοίτας τι έγινε. Όχι τον Καρντόσο, τον άλλον. Ποιο? Που ήθελε η ΑΕΚ και δεν μπορούσε να το πάρει. Τον Πογιέτ. Ένα. Ναι, μπράβο. Ένα εκατομμύριο ευρώ. Ένα εκατομμυριάκι ήθελε. Κανονικός προπονητής. Ένα εκατομμύριο όμως. Πας, πρέπει να καταλάβεις. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, τώρα δηλαδή, εντάξει, τα ονόματα. Δεν έχω. Τα ονόματα, σαν ονόματα. Δεν έχω. Μπορεί να μετράνε. Μου, δεν έχω ένα εκατομμύριο. Δεν βγαίνεις, πάει να πάρε κάπου. Άκουσε με λίγο, πρέπει να καταλάβετε ότι ο Άρης πλέον πάει σε μια άλλη φιλοσοφία στο κομμάτι του προπονητή. Θα έχει και το ρίσκο, δεν γίνεται αλλιώς η επιλογή. Εγώ είμαι υπέρ αυτής της φιλοσοφίας. Μπράβο, αυτό που είπες είναι σωστό, ότι θα έχει το ρίσκο. Έχει το ρίσκο, ναι, το έχει, το ξέρουν. Έχει το ρίσκο. Δηλαδή ζυγίζουν και λένε, θέλω προσωπικότητα που μπορεί να μου βγει και ως προπονητής, ή θέλω προπονητή ο οποίος όμως μπορεί να τον έχουν γραμμένο πάλι και ως προσωπικότητα και τα λοιπά, και να λένε έλα μωρέ τώρα πια πριμέρα στη Β' Ισπανίας έπαιζες. Κοιτάξτε όμως, άμα φέρεις ένα όνομα τώρα. Ο συνδυασμός θέλει εκατομμύριο και δεν έχουμε. Θέλει εκατομμύριο. Να σου πω κάτι. Για δες λίγο, ο Χιμένεθ λοιπόν που είναι. Τι έκανε στην ΑΕΚ? Ο Ερέρα που έφερα πέρσι. Ναι, όχι, ούτε. Δεν είναι εύκολο, ξέρεις. Δεν με τρέλαιναν. Ο Κίκε Ερνάντεθ. Από όλα αυτά τα ονόματα που περάσαν έτσι και περνάνε, θα σου πω πιο πολύ με τρέλαινε. Πιο πολύ μου άρεσε ο Ίβιτς, φίλε. Ανέφερνα δηλαδή. Ο Ίβιτς έχει, παιδιά, 750.000 συμβόλαιο στην Μακάμπη, αν σας διαφεύγει. Τώρα αυτούς τους δύο, τα δύο τα παιδιά, εγώ πιστεύω μπορεί να μην είναι και κανένας από τους δύο, μπορεί να είναι και κάτι άλλο. Κοίταξε. Οι δύο είναι ένα πραγματικό γεγονός, γιατί έχει ραντεβού μαζί του ο Χαριστέας. Αν και οι δύο αυτοί που νόχι, μπορεί την Κυριακή να πούνε θέλω 600.000. Θα πει ο Χαριστής, ευχαριστώ πολύ, καλύτερο. Πλήρωσε και το λογαριασμό του σπίτι. Υπάρχουν άλλοι δύο που περιμένουμε. Γεια σας. Επόμενος φίλος, χαίρετε. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Ένας περιμένει, όχι δύο. Τι, όχι, προπονητές εννοούσα. Προπονητές. Νίκο, να γλύφεις τον Χρήστο τον Νίκο, γιατί δεν σε βλέπω καλά. Γιατί, τι έγινε, φίλε? Είπε για τους Παπαδόπουλους και θα πάρει και σένα η μπάλα. Δεν πειράζει. Δεν σε ακούω καλά. Να τον γλύφεις, να τον έχεις από κοντά. Να τον έχεις από κοντά. Το δικό μου, κύριε Μανώλη, τα αγαπάω, τα εκτιμάω και το σέβομαι. Αλλά και τέτοιο γομάρι δεν ξανά δες. Τι είναι αυτό? Γομάρι μου είπε. Πάμε. Εγώ αν είχα βλεφτά και μου πρόεδρος στον Άρη, θα έκανα μια κερκίδα για τους γκρινιάριδες. Λοιπόν, θα τους είχα δεμένους φημωμένους και θα έπαιρνα προπονητή το Μαντζουράκι ή τον Παράσκο. Και θα τους είχα φημωμένους σε μια κερκίδα εκεί να μην μπορούν να βρίζουν και να γκρινιάζουν. Το σωστό που είναι να πούμε είναι να έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτούς που είναι εκεί πάνω και τελείως. Όλα τα άλλα είναι περιτά. Το τι μπουρουμπούρου και μπουρουμπούρου. Έχουμε εμπιστοσύνη σε ανθρώπους αυτούς και τελείωσε. Θα πάει ο άνθρωπος, θα προσπαθήσει να κάνει το καλύτερο για την ομάδα. Και ηλικίες και μέσος όρος και όλα τα ξέρουν αυτοί. Τίποτα. Κάνουμε το κοροϊδό, θα έχουμε άποψη οπωσδήποτε, αλλά αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, γκουρουγκουρουγκουρουγκουρουγκ, λίγο να το λατώσουν. Ξέρει ο άνθρωπος, θα πάει. Τα λεφτά είναι μέχρι εκεί. Εμείς δεν ξέρουμε πόσα λεφτά διαθέτει η ομάδα. Να πω φέρε εκείνο. Αυτός ξέρει, αυτός θέλει το καλό της ομάδας. Ο πρώτος που θέλει το καλό της ομάδας είναι ο πρόεδρος. Και μετά ο Χαριστέας και μετά εμείς. Εμείς είμαστε οπαδοί. Αυτοί αποφασίζουν όμως. Εμείς μπορούμε αυτοί να πούμε τη γνώμη μας γενικά. Αλλά υποτίθεται αυτοί ξέρουν κάτι παραπάνω από εμάς και έχουν και την ευθύνη. Τι από τώρα εγώ, φέρε εκείνον, φέρε τον άλλον ή γιατί πας εκεί. Υποτίθεται ξέρει ο άνθρωπος. Συμφωνούμε, Χρήστοφε? Ναι, ναι. Συμφώνησες με τον Στάρι. Ο Στάρις έλεγε συμφωνώ, αλλά έλεγε πάλι μετά. Ξανά συμφωνώ. Όλο συμφωνούσε και όλο διαφωνούσε. Το Στάρι. Και μέσα στους όρους ηλικίας. Μια χαρά είναι τα παιδιά, μια χαρά είναι. Η ομάδα πάει καλά, όπως είπε στο Ρίσιο, το έκανε ο άνθρωπος, προσπαθεί για το καλύτερο. Γιατί εγώ δεν τα ακούω και τα βλέπω όρο, στο μέσο όρο δεν του δίνω άδικο, εντάξει, δίκιο έχει. Γιατί ρε, έφερε τα παιδιά αυτά 22-23, τώρα προσπαθεί, κάνει προσπάθειες ο άνθρωπος. Εγώ δηλαδή, λέω δεν έφερε για, 30 άδικο, 35 άδικο. Πριν τι έφερνες?
Άλλο πριν δεν είναι τώρα, δεν έφερε δύο νέου. Μα τι είναι τρία χρόνια συμβόλαια εκεί. Ο άλλος ο Πιτσιρικάς 21. Δανεικός δεν είναι. Εντάξει, τι να κάνουμε. Έτσι σκηνής τα βλέπετε από εδώ και πέρα. Έχει προβλήματα. Ποια ομάδα, άλλοι εκατομμύρια έχουν και έχουν τα προβλήματα. Και, και διαφορετικά συμβόλαια. Ναι, οπωσδήποτε, ναι, να πάει να πάρει. Mm. Ναι, ποιος είναι, απλά έχει 10 εκατομμύρια να βγει στην αγορά να ζητήσει ό,τι θέλει. Ναι. Είναι δυνατόν να πάρει εκείνον. Ας πάρει ποιον θέλει. Ξέρει αυτός. Αυτός δεν θέλει να πάει καλά η ομάδα. Είναι ο πρώτος που θέλει να πάει καλά. Αλίμονο. Να είσαι καλά για να πάμε και στους επόμενους. Νίκο, να προσέξει πάλι σου λέει, με αγάπη στο λέω. Στα μάτια του κοίτω. Έτρωγε καλά. Γλυκά ο άλλος και όταν τρώει ο άλλος ο Χριστός του δουλεύει. Άμα τρώει ο Χριστός του δουλεύει. Δεν θέλω γλυκά. Δεν θέλω γλυκά. Λοιπόν, αίτηση του γίγαντα Παναγόπουλου. Για ποιο πήγε, τον Άρη πάλι. Παπαζαχαρία, Παπαστεριανό, Κουλουχέρι, Καπετάνου, Αραβίδη και Λυπημένου. Για ανάκληση, αναψηλάφιση, χορήγηση πιστοποιητικού στην ΠΑΕ Άρης. Δηλαδή ξαναπήγαν αυτοί πάλι. Και μας έλεγαν να γίνει ανάκληση αναψηλάφιση του πιστοποιητικού στην ΠΑΕ Άρης. Πήρανε αναβολή αορίστος. Σαν ηλιοβασίλεμα. Που σημαίνει ότι πήρανε και αυτό που σκέφτεστε, αλλά δεν θέλετε να το πείτε. Αλλά δεν το λέω και εγώ γιατί είμαι ευπρεπής. Μας έχετε κουράσει, αντιληφθείτε ότι πλέον ο Άρης άλλαξε επίπεδο και σταματήστε να μας πρίζετε με τέτοια θέματα και ζητηματάκια. Είναι τα δύο λεπτά δημοσιότητας. Ναι ρε φίλε, ναι, και εσείς ρε παιδιά, ρε εσύ αδερφέ μου Παπαζαχαρία, ρε Παπαστεριανός, δεν καταλαβαίνετε ότι διασύρει το όνομά σας αυτός. Στον επόμενο φίλο καλησπέρα. Μανία με τον Άρη. Χαίρετε. Πάρτι. Χαίρετε, έλα. Φτάνει, κύριε Χρήστα, θα μιλήσω με τον Παπαζαχαρία. Ναι κύριε, βασικός ο Έμαν με την Αυστρία. Μην τους διαφημίζεις, ωραία, πάμε παρακάτω. Εντάξει, μετά, να πούμε και εμείς την άποψή μας. Να την πείτε. Να ρωτήσω ρε παιδιά, που ακούστηκαν πέρσι πού δουλεύανε. Ορίστε. Ο Γκούτη στην Πεσίκτα. Βοηθό προπονητή στην Πεσίκτα και ο άλλο στην Εθνική Ισπανία. Μέχρι πέρυσι στο Μουντιάλ. Βασικά, εγώ για να πω την άποψή μου. Πρώτο προπονητή στην Εθνική Ισπανία. Σχετικά με του Ισπανού προπονητέ, εγώ δεν του έχω σε εκτίμηση ένα το κρατούμενο. Ναι. Εσύ. Γιατί έχουν περάσει. Ένα προσωπική άποψη πήρα να πω. Μάλιστα. Εγώ θα προτιμούσα έναν κεντροευρωπαίο, έναν άνθρωπο που ξέρει από πειθαρχία, να βάλει την ομάδα σε μια σωστή. Οι Ισπανοί τι είναι, πειθαρχή. Έτσι πιστεύω. Ναι. Όλοι οι Λατίνοι είναι απίθανοι και δεν μπορείς να κάνεις δουλειά. Προσωπική μου γνώμη είναι ότι δεν μπορείς να κάνεις δουλειά. Με τέτοιο στυλ. Εγώ με ξέρω ότι. Πάντως τη μεγαλύτερη επιτυχία της ιστορίας σου την έχεις πετύχει με Λατίνο προπονητή. Ναι, και οι δύο τελικούς που πήγαμε δεν πήραμε τίποτα. Ναι, δεν πήραμε τίποτα. Μια που είχαμε σαρώσει με όλους τους υπόλοιπους προπονητές κεντροευρωπαίους ή Ευρωπαίους ή Έλληνες όλους τους τίτλους. Αυτό το πράγμα, ναι, εδώ πέρα να κοιτάμε τους Ισπανούς και τους. Για να σε πω λοιπόν κάτι. Τον Μπερτ Κράους τον θυμάσαι? Φυσικά και τον θυμάμαι. Τι πέτυχε αυτός? Τι θες να πετύχει, μιλάς τώρα για εποχές του 80 και του 90. Ο Μπερτ Κράους ήταν προπονητής που ήρθε επί κυρίου Ζαχουδάνη. Πάρε πιο γρήγορα όμως γιατί υπάρχουν και άλλοι τρεις. Δεν καθορίζει το αν είναι καλός προπονητής η καταγωγή του. Να σου πω κάτι στατιστικά. Πόσοι Ισπανόφωνοι γενικά προπονητές και Λατίνοι έχουν έρθει και πόσοι έχουν πετύχει. Εγώ δεν μπορώ να θυμηθώ. Να γεμίσουν ένα τετράδιο. Οι περισσότεροι που έχουν πετύχει και οι ευρωπαϊκές, ό,τι πέτυχε στην Ελλάδα εσύ πάντως, το έχει πετύχει με τον Μπάγεβιτς μια χρονιά και με Λατίνους όλα τα υπόλοιπα. Δεν είναι Λατίνους, παρακάτω. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι. Ο Ερνάντεθ τι ήταν? Και τι τώρα, τι έκανε ο Ερνάντεθ? Βγήκε στην Ευρώπη. Ο στόχος μας ποιος είναι, να πάρουμε το πρωτάθλημα? Άμα είναι να βγούμε στην Ευρώπη, πάνε πάρε το Δέλα. Πάνε πάρε ένα Ελληνικό που κοιμηθεί. Γιατί, δέλα, να, πάρω, γιατί να πάρω το Δέλα? Εγώ αν ήμουν. Αν μπορούσα να. Έχεις δηλαδή μεγαλύτερη προσδοκία από τον Άρη φέτος, δηλαδή θες να πάρει το πρωτάθλημα? Έχουμε 6 εκατομμύρια μπάτζετ και ο Πάκο έχει 60. Μια ομάδα με πειθαρχία. Μια ομάδα που να τρέχει και να αγωνίζεται 90 λεπτά. Ο Ιέρο γιατί να μην το κάνει αυτό δηλαδή? Δεν μου γίνει πειροδοματική. Ποιος το γίνει? Στην Εθνική Ισπανίας ήτανε. Τι έκανε δηλαδή? Στην Εθνική Ισπανίας ήτανε. Δηλαδή δεν σου γεμίζει τον προβλημάτι ο προπονητής Εθνικής Ισπανίας. Ρε παιδιά δεν ήταν στο Γιβραλτάρ. Στην Εθνική Ισπανίας τον είχανε. Να στο θέσω και πιο απλά. 439 συμμετοχές με τη Ρεάλ έχει. Προτιμώ τον ξένο από τον Έλληνα. Καλά άλλο το προτιμάς κι εσύ. Εγώ τον προτιμώ αλλά. Ναι, πες μου λίγο, ήταν στην Εθνική Ισπανία, ρε εσύ. Δηλαδή, συγγνώμη, αν σου φέρω τον Κλίνσμαν, θα μου πεις, δεν θα μου πεις. Ποια χρονιά ήταν στην Εθνική Ισπανία? Πέρσι.
Πέρσι ήταν στην Εθνική Σχολή. Ναι. 2018. Δεν ζητά συγγνώμη, αλλά εικάζω να σου πω κάτι. Εγώ δεν τον ξέρω προπονητικά. Δεν ξέρω τι είναι ο άνθρωπος. Και αν θα πετύχει, θα το δούμε εδώ. Αλλά όταν είναι στην Εθνική Ισπανία, λες, δεν μπορεί, ρε παιδιά. Κάτι θα ήξερε. Εγώ πήρα την άποψή μου να πω ότι είναι του στυλ ότι οι ομάδες δεν έχουν εμπιστοσύνη σε αυτούς. Άρα εσύ θες Γερμανούς και Ολλανδούς. Γερμανούς, Βέλγους, Αυστριακούς, Ελβετούς. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο του μέλλοντος και εκεί παίζεται το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά για να πάμε και στους επόμενους. Να είσαι καλά. Πόσοι έχουμε ακόμα, Χρήστο μου? Είχα και Φιλανδό προπονητή. Τέσσερις. Φιλανδό προπονητή μέτρη της πειθαρχίας. Κούζελα. Σας παρακαλούσα να είστε λίγο σύντομοι γιατί είμαστε τέσσερις αυτή τη στιγμή και φτάνουμε προς το τέλος. Πάμε. Καλησπέρα. Γεια σας. Ναι, καλησπέρα, παιδιά. Εσείς τι προπονητή θέλετε? Εγώ για αυτό το λόγο πήρα. Και αυτό που ακούω τώρα, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω γίνεται ένας χαμός. Όχι, χαμός δεν γίνεται. Χαμός δεν γίνεται. Ίσα-ίσα. Στο τηλεφωνικό κέντρο γίνεται. Ναι. Στο τηλεφωνικό κέντρο μιλάω, ρε φίλε. Είναι και η πρώτη εκπομπή στο Λίπερο. Ναι. Γιατί χρειάζεται από τι ώρα ξεκίνησε αυτό το θέμα με τον Ιερό. Κατά μεσημεράκι, δεν είναι. 2,5 ώρα, 3 παρά. Ναι. Μπράβο. Λοιπόν, λίγο πολύ όλοι έχουμε μιλήσει με κόσμο από εκείνη την ώρα, έτσι δεν είναι? Είναι τι. Έχεις δει κάποιον που έχει ενθουσιαστεί με αυτό το κομμάτι? Αρκετούς. Επειδή εγώ δεν είδα, και αυτός είναι ο λόγος που παίρνω τηλέφωνο και θέλω να το τεκμηριώσω. Ναι. Γιατί όντως ο λόγος που παίρνω είναι ότι μιλάτε, πώς να το πω, πολύ καθαρά. Και εμένα μου αρέσει αυτό το πράγμα όταν έχεις αντίθετες απόψεις, αρκεί να μιλάς τεκμηριωμένα, έτσι. Σωστά. Και πάντα να μιλάμε για το καλό της ομάδας, γιατί σωστά, το α και το μέγα είναι αυτό. Σωστά. Λοιπόν, αυτό τώρα πιάστηκα από αυτό που λέει ο Νίκος, ότι εγώ δεν μου αρέσει το ρίσκο, λέει, και ξέρω εγώ. Αλλά όταν υπάρχουν πολλά ρίσκα σε μια ομάδα, τότε οι ομάδες που έχουν περισσότερες σταθερές, βλέπε Ατρόμητο στα προηγούμενα χρόνια, δεν μιλάω για το φετινό Ατρόμητο, θα είναι πάντα η μια η ομάδα που θα ξεχωρίζει και θα βγαίνει μέσα στην πεντάδα. Φέτος βγαίνουν 6. Εγώ βλέπω ότι πέρα από το ρίσκο του Ιντέγε, γιατί ο Ιντέγε ήταν ρίσκο, είχε ρίσκο, και μακάρι να βγει μέσα στην τριάδα των κορυφαίων επιθετικών, έτσι. Mm-hmm. Εγώ πραγματικά το πιστεύω αυτό ότι μπορεί να το κάνει. Με αυτά που βλέπω μέσα στο γήπεδο. Ναι. Δεν έχει σκοράρει, αλλά κάνει όλα τα άλλα καλά. Mm-hmm. Θα μου πεις, δε φίλε, δεν κάνει τον γκολ. Αλλά νομίζω ότι έχουμε προσανατολιστεί λίγο. Τι εννοώ? Δηλαδή, πάμε να πάρουμε έναν προπονητή και δεν κοιτάμε ποια ομάδα έχει προπονήσει. Θέλω να πω δηλαδή, αν μιλήσει σήμερα με κάποιον και πεις ότι εγώ θέλω, πώς να το πω, έκλεισες τον Άριο Βλαντανίβιτς, αισθάνεσαι ότι έχεις κλειδώσει την πεντάδα? Εγώ πιστεύω πως ναι. Αν πεις ότι έχει έρθει στην ομάδα ο Κάνατη, αισθάνεσαι ότι έχει κλειδώσει την πεντάδα? Εγώ όχι. Θα σε πω ναι. Εγώ θα σου πω όχι. Αν... Τι πράγμα? Εγώ θα σου πω όχι. Ναι, ρε γόρι μου, εγώ σου λέω τη δικιά μου την άποψη. Ναι. Λοιπόν, παρόλα επειδή αυτά, έχουμε δει πολλά... Μισό λεπτό. Αυτός ο οποίος αποφασίζει, και δεν μιλάω για τον Καρυπίδη, είναι ο Χαριστέας. Ο Χαριστέας, ναι, λοιπόν, πριν πάει να μιλήσει με αυτούς τους δύο, μίλησε με 10. Όχι, το άκουσα αυτό που και είπες. Και στα χαρακτηριστικά που θέλει, θεωρεί ότι ιεραρχικά, πρόσεξε, και με τα λεφτά τα οποία έχει από τους διαθέσιμους προπονητές, γιατί αν ήταν διαθέσιμος ο Ιβιτς ή ο Κάναντι, μπορεί να συμφωνούσα μαζί σου. Αλλά κάνουμε ένα λάθος. Εμείς μιλάμε πάντα γενικά. Δεν μιλάμε ούτε με βάση τι λεφτά δίνουμε, ούτε με βάση τι έχουμε και ποιους έχεις διαθέσιμους. Σεπτέμβρη έχεις μήνα. Δίκιο. Πρόσεξε να δεις. Έχεις δίκιο, απλά επειδή δεν μπορώ να μιλήσω πολλή ώρα, ήταν αυτό το σκέφτηκα και πριν. Ναι. Έχεις δίκιο προς το κομμάτι ότι εγώ, εάν δεν είχα μια ξεκάθαρη κατάσταση για το που θα πάω, γιατί όλοι λέμε θέλω προπονητή, αλλά κανείς δεν προτείνει κανέναν. Έτσι. Ναι. Θέλω να σου πω ότι κανείς δεν έχει κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό του. Οπότε λες, όταν είσαι σε τέτοια φάση, δεν αφήνεις τον προπονητή σου να φύγει. Εμένα το στοιχείο επιλογής μου φαίνεται λογικό. Τώρα. Άσε με λίγο να ολοκληρώσω. Εσύ σε αυτή τη φάση όμως δεν φταίς, γιατί τον προπονητή δεν τον άφησες εσύ να φύγει. Έφυγε μόνος του. Ναι. Μετά μέλησες μια άλλη απορία που δεν την ήξερα, ας πούμε, για τον Ουζουνίδη. Γιατί εγώ θεωρώ ότι όλα αυτά ο Ουζουνίδης τα έχει. Και σοβαρός είναι και έχει δουλέψει σε πολλές ομάδες και έχει αποτέλεσμα σε όλες τις ομάδες. Ναι. Αυτός ο λόγος που είπατε όμως είναι πολύ σοβαρός λόγος για να μην έρθει στον Άρη. Οπότε τελειώνει και από εκεί η μπουγάδα. Εγώ δεν διαφωνώ με αυτό το κομμάτι, αλλά με τις προσωπικότητες βλέπε Μαζίνιο, γιατί εμείς είχαμε τέτοιο άνθρωπο στο καράβι μας, ναι, που δεν πέτυχε. Βλέπε τον Ρομπέρτο Κάρολος, ας πούμε, στη Φενερμπαχτσέ, αυτά είναι δοκιμασμένα. Και κάτι σημαντικό, ο Ιερό είναι 51, φίλε, δεν είναι 40. Ναι, σωστό. Δεν παράτησε το ποδόσφαιρο δηλαδή πριν 2 χρόνια και να πάει να κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα, όπως γουστάραμε όλοι το Σιμεώνε όταν ξεκίνησε από την Εστουντιάδη. Αλλά το αντίβαρο αυτό είναι ότι πέρσι η Ομοσπονδία της Ισπανίας. Δεν διαφωνώ, ρε φίλε, αλλά το άρα ξέρω κάτι και εγώ είδαν. Και εσύ και όλοι μας. Το ξέρω και εγώ και εσύ και βέβαια μας. Είναι λίγο διαφορετικές περιπτώσεις. Ο Γκούτι από την άλλη. Ο Γκούτι από την άλλη. Πρόσεξε λίγο. Ο Γκούτι από την άλλη. Όχι, λέω ο Γκούτι με τον Ιέρο. Ο Γκούτι από την άλλη έφυγε από την Μπεσίκτας για να γίνει πρώτος προπονητής.
θέλει να γίνει πρώτος προπονητής. Αυτός δεν μου αρέσει τα μούτρα του, είναι άλλο χαβά, έχει άλλο το παρελθόν που τα μούτρα του. Δεν είναι για τον Άρη. Εντάξει. Αυτά παιδιά να μιλήσουν. Να είσαι καλά, καλά, να είσαι καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Πώς έχουμε ακόμα. Πάμε έρφυλη, τι σε νοιάζει πως, όλο 15. Επόμενο, παρακαλώ. Σπέρα. Θέλω να γίνω ο κολλητός φίλο του δικηγόρου αυτού, πώς το λένε, δε φίλε. Παναγόπουλος. Αυτός, ναι. Θέλω να φαντακώθηκε και ο Ηρακλής. Ρε Σιθέο, δίνεις την περίπτωση σε αυτόν να πάει στην ΕΠΟ αυτός. Σίγουρη επιτυχία. Δηλαδή... Θέλω να, φίλε, θέλω να είναι ο κολλητός του. Ναι. Να πίνουμε κάθε μέρα καφέ και να τον κοιτάω και να μην μιλάω και να γελάω μόνο. Και να φοράω μια μπλούσα του Άρη και να με κοιτάει έτσι. Ο παδός του ΠΑΟΚ κατά δήλωσή του, έτσι. Α, θέλω να γίνω κολλητός, δηλαδή πραγματικά, ρε φίλε. Ρε Παναγόπουλε, πού σε ρε παλικάρι μου να πιούμε. Πήγε στην ΕΑ τώρα και έκανε αίτηση. Να τα πούμε. Ε, ναι, γιατί ξέρεις, φίλε, είναι η Μαρούπα επέστρεψε εκεί πέρα. Αλλά οι νόμοι είναι με τον Άρη. Οι νόμοι και η δικαιοσύνη. Όχι, η κυρία Μαρούπα. Με τον Άρη. Κάποιος μέθετε να ακούσει σε γνωστό ραδιόφωνο της πόλης ξανά. Ναι. Την κυρία Μαρούπα και με αυτήν ήθελα να πιω ένα καφέ. Περάσαν και οι εκλογές. Να τους κάνω και μια ερώτηση. Η κυρία Μαρούπα έπινε και εγώ καφέ. Πότε. Αδειοδότηση, γιατί δεν είχαμε πάρει τότε. Έπινα καφέ, άνετα. Φεύγω, δεν μπορώ να κάνω έκου. Δεν ήπια, έπινα. Α, εντάξει, οκ, δεν έπινα. Λέει, είπα ότι έπινα με την κυρία Μαρούπα καφέ. Κακό είναι, δηλαδή δικηγόρος είναι, φίλε. Νομίζω ότι ήπια, γι' αυτό. Έχω νομικές συμβουλές να έχω. Ναι. Παρακαλώ, κυρία. Πού πάει ο άνθρωπος που τα βράδια αποκαλεί τους συνεργάτες του πουλιά και λέει, και εμάς μας λέγαν πουλιά κάποτε. Ακού να δεις, δεν τα ακούσεις αυτά. Φυσικά. Αυτά που σου λέω, εσύ τα ακούς το βράδυ στο ραδιόφωνο, δεν τα ακούς. Εγώ. Που λέει τους συνεργάτες του πουλιά. Γι' αυτό θα κοπούν κάτι βραδινές εκπομπές. Ναι, πάμε στον επόμενο φίλο. Δεν με χαλάει καθόλου. Και τα λεφτά θα κοπούν. Πάμε στον επόμενο. Κόψα, δεν πειράζει, χαλάλη. Ναι. Λοιπόν, άντε, κλείσε. Δεν με ενδιαφέρει ποιος θα έρθει ο προπονητής. Μπράβο. Δεν με ενδιαφέρει. Όποιον θέλει ο Χαριστέας, ο Καρυπίδης. Ο ένας πληρώνει και τον άλλον έχουν εμπιστοσύνη. Έρε φίλε. Πού ήσουν εσύ, αγόρι μου, τόση ώρα. Έγινε. Επόμενος, καλησπέρα. Έγινε. Μα αν είναι δυνατόν, Αριανός που έχει πληρώσει εισιτήρια διαρκείας αυτά, αγόρασε στη Λέσχη ήταν και λέει να επιλέξουν ο τεχνικός διευθυντής και ο πρόεδρος. Τι πράγματα είναι αυτά. Μην καλείτε εγώ άλλο. Θα τον επιλέξω. Μην καλείτε άλλο. Όχι, να καλέσουν. Όσοι έχουμε γιατί πλησιάζουμε στο τέλος. Δεν πειράζει. Δεν πάμε. Okay. Καλησπέρα. Γεια σας, παιδιά, καλησπέρα. Καλησπέρα και σένα. Καλά είστε. Δόξα τω Θεώ. Καλά, καλά. Δύο πράγματα θα πω. Ναι. Θα πω την αμαρτία μου. Δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο γιατί εμείς τι προσφέρουμε που παίρνουμε τηλέφωνο. Δεν έχουμε κάτι να... Όχι, πολλές φορές μέσα από, μέσα από τα λεγόμενά σου, να ξέρεις, του καθενός από εσάς, διευκρινίζονται πράγματα τα οποία φτάνουν στον κόσμο λανθασμένα. Όπως αυτό που έλεγε ο φίλος με το Κλεάνθης Βικελίδης και τη ΔΕΗ. Χρήσανθε, θα σε πω δύο πράγματα τώρα, γιατί όσο και να προσπαθήσει εσύ ή οποιοδήποτε, θα ακουστούν φοβερά πράγματα. Εντάξει. Ναι, πρόσεξε με τι θα σε πω. Λες, εγώ θέλω, λένε συνομπάδι, εγώ θέλω τον Ίδης. Το λες, ο Ίδης παίρνει 750.000. Ο Άρης δεν έχει τη δυνατότητα να δώσει τέτοια. Και έχει και συμβόλαιο ακόμα. Εγώ θέλω τον Κάνατη. Πόσο παίρνει ο Κάνατη στην Ιρεβέργη? Μια 500 την παίρνει. Δεν έχει τη δυνατότητα ξανά ο Άρης να δώσει αυτά τα χρήματα. Για να... Ναι, αλλά εγώ θέλω. Το πρόβλημα του κόσμου, ξέρεις ποιο είναι, Χρήσανθε? Ότι θέλει. Ναι, όχι. Ότι δεν το έχει ρεαλισμό. Ότι δεν έχει ρεαλισμό. Όχι, όχι. Ποιο? Το πρόβλημα του κόσμου είναι ότι οι έξυπνοι άνθρωποι είναι γεμάτοι αμφιβολίες και οι χαζοί είναι γεμάτοι αυτοπεποίθηση. Αυτό είναι το πρόβλημα του κόσμου. Καλό. Γενικά. Καλό. Κατάλαβες. Άρα, κάτσε έχω. Και σκέψου. Αυτό που σε είπα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα του κόσμου. Και είναι άλυτο αυτό το πρόβλημα. Ναι. Εντάξει. Και σε κλείνω. Ελληνικό φαινόμενο είναι αυτό, δεν είναι αριανό. Επόμενος, καλησπέρα. Εγώ να έχω αμφιβολίες καλύτερα. Καλησπέρα. Ο αμφιβάλλω για αυτά που λέει ο Παπαδόπουλος. Επόμενο, πάντα. Μου είπε μου βάζω. Άρα είμαι έξυπνος. Καλησπέρα. Τίποτα. Τους έριξες. Συνήθω όλοι. Τους έριξες, ρε φίλε. Τι ώρα είναι. Τι ωραία είπες ή τι ώρα είναι. Τι ώρα είναι. 7 παρα 2. Μια ώρα χωρίς τσιγάρο, μας δηλαδή. Τι να κάνουμε. Καημένος. Μια ώρα χωρίς τσιγάρο. Το πρόστιμο θα πέσει αν καπνίσει εντός της αιθούσης. Τι αιθούσης. Γενικότερα. Του κτηρίου. Πάντα βγαίνω έξω. Έξω το κτίριο. Πάντα δει. Όχι, έξω στην είσοδο. Στη είσοδο είναι εντός του κτιρίου. Και μάλιστα σε χώρο με τράπεζες. Προ, στη. Τράπεζες είναι κάτω. Εντός του κτιρίου, του κτιρίου, απαγορεύεται το καπνίζιν.
Ποιος το λέει αυτό? Ο νόμος. Ο νόμος. Ο νόμος. Φίλος σου είναι αυτό. Αυτός ο οποίος. Πέρασε. Ο νόμος. Πέρασε. Ο οποίος πάει ο Παναγόπουλος. Ψηφίστηκε. Και χάνει από το μεγάλο Άρη. Καλά, εντάξει αυτός. Πρέπει να γράψει βιβλίο Ζώντας με την Ήτα. Ζώντας με την Ήτα. Καλό. Καλώς. Όταν αντιμετωπίζει τον Άρη, γιατί έχει κερδίσει ναι. Και σου άρεσε. Εντάξει, έχει. Ναι, αλλά με τον Άρη έχει μια μονή. Με τον Καρυπίδη έχει ένα θεματάκι. Ναι. Και είναι τα 10.000 που έχει κερδίσει ο Καρυπίδης και η Ειρήνη Καρυπίδου. Τα 10. Πήραμε. 10 και 10-20. Τόσο ήταν μόνο. Για τέτοιο, ναι. Μάλιστα. Τα είχαμε, έγινε η έφεση, έγινε. Δικάστηκε. Περίμενε για να δεις. Λυπημένος. Για να δεις πώς τα καράβια πέφτουν ο από μέσα. Ο κύριος μάνατζερ λυπημένος δηλαδή. Να δεις πώς τα καράβια πέφτουν από μέσα. Τα καράβια δεν ξέρω αν πέφτουν από τα μέσα. Κάστρα, τα κάστρα. Αλλά καλά, να ξέρεις ναι. Ότι κάθε φορά ο καπετάνιος που βλέπει έναν μούτσο οπα. Έτοιμο για επανάσταση ναι. Τον κρεμάει στο κατάρτι. Μη φοβάσαι συνάδελφε τις απειλές του διπλανού σου. Είμαι μαζί σου απεργία. Κουμπάρο σου. Πες λοιπόν σε αυτόν. Πες λοιπόν σε αυτόν ότι θα έχει μια δυσκολία στην επόμενη προσπάθεια εισόδου στο Κλεάνθης Βικελίδης και να δω αν θα είναι αυτός ο οποίος θα βάλει την κουκούλα και θα σε δώσει με χαρακτηριστική άνεση ώστε να εισπράξει στη συνέχεια τα πλεονεκτήματα του να βρίσκεται δίπλα μου και όχι απέναντί μου. Γιατί όποιος πηγαίνει απέναντί μου, Νίκο μου, ξέρεις τι συμβαίνει. Όποιος φεύγει από το μάτι. Όποιος φεύγει από το μαντρί που λέει και ο δάσκαλος. Τον τρώνει λύκη. Τον τρώνει λύκη. Είναι οριστικό. Ακολουθεί η ώρα για μπλε με τον Γιώργο Ματζιούκη. Εμείς θα πούμε και πάλι την Δευτέρα. Αύριο φυσικά ο Λαμπάου Τάρισον Έρα εδώ με Κωνσταντίνο Τσίπτσιο. 6 ώρα το φιλικό με δικό μου σχόλιο. Ολυμπιακό Βόλου. Μην το χάσετε. Καλή συνέχεια.